Είναι η εισαγωγή της ελευθερίας της αυτοσκηνοθεσίας. Είναι η πράξη ως ελεύθερη δόμηση με τα στοιχεία που έχω ενός εαυτού μοναδικού, τον οποίο τον φτιάχνω. Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε στο Χίλτον, στο 21ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ψυχιατρικής. Έχουμε τη χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον πατέρα Νικόλαο, τον γνωστό πατέρα Νικόλαο Λουδοβίκο, ο οποίος είναι καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία της Θεσσαλονίκης. Είναι επισκέπτης καθηγητής στο Ορθόδοξο Ινστιτούτο του Κέμπριτ και πρόσφατα ερευνητής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Γουίντσεστερ. Πατέρα Νικόλαο, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης για αυτή τη συνέντευξη. Και να ξεκινήσουμε, μια και σας βρίσκουμε εδώ στο συνέδριο της Ψυχιατρικής Εταιρείας. Τι κάνετε εδώ ή πώς πράγματα που λέγονται εδώ μπορούν να απαντήσουν στη σημερινή κατάσταση, πώς μπορούμε να τα χειριστούμε. Μια και μιλήσετε πρόσφατα, το πρωί. Είναι νομίζω σημαντικό το γεγονός ότι ένας ιερωμένος και ένας άνθρωπος του οποίου η κύρια εργασία αυτή τη στιγμή έγινε στη διδασκαλία της δογματικής βρίσκεται σε ένα τέτοιο συνέδριο. Βεβαίως, έχω ξεκινήσει από σπουδές τέτοιες, αλλά παρά τα αυτά, επειδή στο συνέδριο αυτό, όπως θα ανέμενε κανείς, έχουμε πάρα πολλές αναφορές γενικά στην νεότερη, ας πούμε, ανθρωπολογική σκέψη, συνδέεται η ψυχιατρική αναγκαστικά με την ανθρωπολογία, καταλαβαίνει κανείς ότι η παρουσία, ας πούμε, η δική μου εδώ, σηματοδοτεί και μια σειρά τέτοιων συζητήσεων, στις οποίες η Ορθόδοξη Θεολογία έχει πάρα πολύ να συνεισφέρει. Στην συζήτηση δηλαδή πάνω στη σύγχρονη ανθρωπολογία. Να πω ότι είχαμε και μια παρέμβαση, ένα άρθρο τέλος πάντων του Στέλιου του Ράμφου, σε Κυριακάτη τη Μεγάλη Εφημερίδα, που αναφερόταν σε αυτά τα θέματα, ότι δεν έχουμε ανθρωπολογία στην λεγόμενη βυζαντινή περίοδο. Για το Φιλιόπτρα αναφέρθηκε. Θέλετε να μας πείτε, να σχολιάσετε μερικά από τα περιθελήσεως που είπε για αυτά τα πράγματα. Μάλιστα, ναι. Έτσι εκτενέστερα λίγο να μας πείτε κι εσείς πώς τα... Και με την ανθρωπολογία που έχει σχέση βέβαια με το συνέδριο που είπαμε. Προσωπικά εκφράζω την οδυνηρή έκπληξη για αυτά τα οποία και εγώ είδα και εγώ διάβασα. Και βέβαια ο Στέλιος Ράμφος τα τελευταία χρόνια είναι αλήθεια ότι μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες απόψεις. Είναι απόψεις οι οποίες για μένα είναι της τάξεως, ας πούμε, του να λέμε, να το πούμε ένα παράδειγμα, ότι δεν υπάρχει θεωρία του ιδεότου στον Πλάτωνα, του Πλάτωνος, διότι εγώ δεν πιστεύω σε αυτήν. Λοιπόν, ένα είδος επιστημονικής αίρεσης καταρχήν. Πρωτού φτάσουμε να μιλήσουμε για πίστες προσωπικές, οι οποίες βεβαίως είναι ελεύθερες και ο καθένας μπορεί οτιδήποτε να πιστεύει ή να απορρίπτει. Να λέμε ότι η θεολογία της θελήσεως, η οποία αναπτύχθηκε από την 4η στην 6η Οικουμενική Σύνοδο, δεν υπάρχει, είναι μια δήλωση η οποία δεν μπορεί να ληφθεί στα σοβαρά. Υπάρχει και μάλιστα είναι μεγαλοφυής, είναι τεράστια. Είναι η πρώτη φορά που γεννήθηκε η θεολογία της θελήσεως στην ανθρωπότητα. Αυτό που λέμε σήμερα ελευθερία της θελήσεως εμφανίστηκε στα γραπτά του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητή και θεμελιώθηκε ουσιαστικά στην 6η Οικουμενική Σύνοδο. Είναι ακριβώς η 6η Οικουμενική Σύνοδος από αυτή την έννοια το μεγάλο όριο το οποίο ανέπτυξε η Δύση, ο δυτικός άνθρωπος απέναντι στην εισβολή της Ανατολής και αναφέρομαι συγκεκριμένα στον Βουδισμό, ο οποίος ακριβώς διαφέρει από τον χριστιανισμό ακριβώς στο σημείο αυτό, στο σημείο όπου καταργεί τη θέληση, δεν θέλει να υπάρχει θέληση. Έτσι. Λοιπόν, αυτή η διδασκαλία περιφελήσεως θεμελιώνει μια ολόκληρη ανθρωπολογία, την οποία προσπαθήσαμε να περιγράψουμε και εγώ μεταξύ άλλων σήμερα, ακριβώς ως μια ανθρωπολογία της ελευθερίας. Μια ανθρωπολογία που ακριβώς εισάγει την ελευθερία μέσα στην οντολογία. Να σας εξηγήσω τι εννοώ, μακρηγορώντας λίγο, γιατί το θέμα είναι σημαντικό. Καταρχήν, να πω το εξής, ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος ερμηνεύοντας ουσιαστικά την ανθρωπολογία της 4ης Οικουμενικής Συνόδου. Μια ανθρωπολογία που ουσιαστικά κατέβαλε μεγάλον αγώνα, έτσι, να διατυπώσει την ισότητα, την οντολογική ισότητα των δύο φύσεων, θείας και ανθρωπίνης μέσα στη μία υπόσταση του λόγου, ούτως ώστε και οι δύο να συμμετέχουν σε αυτό το οποίο λέμε και ονομάζουμε Χριστός. Έτσι, δεν έχουμε επομένως εξαφάνιση της μίας προς όφελος της άλλης. Σας μην ξεχνάμε ότι αυτό το οποίο αντιπαρατέθη η Τέταρτη Οικουμενική Σύνοδος συνοπτικά είναι από τη μία μεριά ο μονοφυσιτισμός που αξιώνει την εξαφάνιση της ανθρώπινης φύσεως μέσα στη Θεία, μετά την ενσάρκωση, εξαφάνιση, τότε δεν θα υπήρχε ανθρωπολογία. Ο μονοφυσιτισμός δεν θα ήταν ανθρωπολογία, δεν θα είχε ανθρωπολογία. Λοιπόν, από τη μία πολεμάει λοιπόν το μονοφυσιτισμό, τον αρχιμανδρίτη του ευτυχούς και το μετριοπαθήμα τον μονοφυσιτισμό που ακολούθησε, και από την άλλη πολεμάει τον έστω ρηγενισμό, ο οποίος αξιώνει αυτοτέλεια των δύο φύσεων στον Χριστό, τόσο μεγάλη αυτοτέλεια, ώστε να μην υπάρχει επικοινωνία μεταξύ τους, οντολογική. Εδώ έχουμε λοιπόν να κάνουμε με απόλυτη κοινωνία των δύο φύσεων και ταυτόχρονα απόλυτη ετερότητα. Γι' αυτό ακριβώς και η ανθρωπολογία της Χαλκηδόνας, η σύνοδος της Χαλκηδόνας, θεμελιώνει μια ορθόδοξη πατερική και χριστιανική γενικότητα. Δεν υπήρχε ορθόδοξη τότε και άλλη. Αυτή ήταν ένας οψεϊνός. Θεμελιώνει μια ανθρωπολογία συγκλονιστική, έτσι, η οποία είναι ουσιαστικά η εξέλιξη ενός μακραίωνος στοχασμού πάνω στην έννοια της αναλογίας. Η έννοια της αναλογίας ή η έννοια της συνεργίας, όπως εμφανίστηκε στο έργο του Αριοπαγίτη. Όταν λέμε αναλογία, είδατε, ξεκινώ από μακριά για να πω δύο λίγων το πόσο θεμελιωμένα και τεκμηριωμένα είναι αυτά τα θέματα πράγματα και δεν είναι πράγματα τα οποία μπορεί ο καθένας ανειδίκευτος ή επικόλαιος να λέει οτιδήποτε, έτσι. Λοιπόν, με οποιαδήποτε πρόθεση. Λοιπόν, η έννοια της αναλογίας, την οποία ταυτίζει με την έννοια της συνεργίας ο Αριοπαγίτης, είναι μια έννοια η οποία χρησιμοποιείται από τον Αριοπαγίτη προκειμένου να δείξει το πώς επικοινωνεί, το πώς κοινωνεί ο Θεός με τον άνθρωπο. Κοινωνούν κατ' ουσίαν οι δύο. Όχι, θα είχαμε μια ανάμειξη ουσιών. Κοινωνούν πώς. Κοινωνούν, λέει ο Αριοπαγίτης, κατ' ενέργεια, αναλογικά. Δηλαδή, ο Θεός ενεργεί με έναν τρόπο που να μπορεί να μπει στην ανθρώπινη σφαίρα και ο άνθρωπος απαντά, εξού και συνεργία, αναλογική συνεργία, με έναν τρόπο τόσο ώστε να εισέλθει και αυτός στη θεία σφαίρα. Ο άνθρωπος προσπαθεί να καταλάβει τον Θεό και ο Θεός προσπαθεί να ανοιχθεί στον άνθρωπο. Αυτό το είδος του διαλόγου, του συνεργητικού, έτσι, καταλήγει στη χριστολογία. Έχουμε δηλαδή ακριβώς, όταν λέμε τη λέξη Χριστός, δύο φύσεις οι οποίες βρίσκονται σε απόλυτη συνεργητική κοινωνία. Έχουμε δύο είδη ενεργειών, θείες και ανθρώπινες, έχουμε δύο είδη φύσεων, θεία και ανθρώπινη, και έχουμε δύο είδη θελήσεων, θεία και ανθρώπινη. Έχουμε λοιπόν ολόκληρο τον άνθρωπο μέσα σε ολόκληρο το Θεό. Προϋπόθεση για να είναι ολόκληρος ο Θεός, κατά την Χαλκηδόνα, είναι ένα ολόκληρος ο άνθρωπος. Προϋπόθεση για να είναι ολόκληρος ο άνθρωπος είναι να διαφυλάσσεται την ολόκληρη παρουσία του Θεού. Και αυτό το πράγμα στην κυριολεξία είναι η πρώτη ανθρωπολογία που διαθέτουμε. Διότι στον Πλάτωνα δεν έχουμε ανθρωπολογία. Πώς να έχουμε ανθρωπολογία όταν η ψυχή μου είναι ένα αδιαφοροποίητο τμήμα της θεότητας, το οποίο δεν διαφοροποιείται κατ' ουσίαν από τη θεότητα, έτσι. Διότι η θεότητα αποτελεί ουσιαστικά την μόνη ουσία. Το σώμα έτσι προορίζεται και για φθορά. Δεν είναι δηλαδή δυνατόν να συνδιαιωνίσει, όπως λέει ο Παλαμάς πολλούς αιώνες μετά, το σώμα με της ψυχής. Δεν έχουμε ανθρωπολογία. Για παρεμφερή λόγο δεν έχουμε ανθρωπολογία στον Αριστοτέλη. Δεν μπορούμε να έχουμε, διότι εδώ συνδέεται βεβαίως απολύτως ως εντελέχεια της ψυχής, του σώματος, η ψυχή με το σώμα. Η ψυχή είναι εντελέχεια του σώματος. Έτσι. Όμως, το σώμα στην περίπτωση αυτή έχει ένα τέλος και επομένως και η ψυχή έχει ένα τέλος. Πάλι δεν έχουμε δυνατότητα μιας πραγματικής οντολογικής ανθρωπολογίας. Γι' αυτό ακριβώς ο μέγας θεολόγος ο Πλάτωνος, που τον αγαπώ πολύ, για ακριβώς αυτόν τον λόγο, όταν γράφει στο συμπόσιό του για τους αναβαθμούς του θείου έρωτος, όταν φτάσει στο τελευταίο σημείο, ξεκινάει από τα έρωτα του ενός σώματος, των πολλών σωμάτων, μετά πάει στα ωραία χαρακτηριστικά της ψυχής, στα ωραία μαθήματα, τέταρτο και πέμπτο να αντικρίζει το ένα. Και είναι μεγάλος θεολόγος ο Πλάτων, γιατί? Διότι όταν αντίκρισε το εν, είπε αυτή τη φοβερή φράση, η οποία αποτέλεσε το σημείο, θα έλεγα, της κατάρρευσης, το σημείο, το ζενίθ και την αρχή της κατάρρευσης της αρχαίας μεταφυσικής. Πια, ότι Θεός ανθρώπου ομίγνηται. Αυτό το οποίο βλέπω επέκεινα της ουσίας εν, δεν είναι δυνατόν να με καταλάμψει, να με περιέξει ολόκληρο, να συνδυονίσω ψυχοσωματικά μέσα του. Και εκεί ο Πλάτων καταραίει ως μεταφυσικός, και πάει μαζί με τους εχθρούς του Σοκράτη, είναι το δράμα του Πλάτωνος, και ξανά γίνεται ένας πολιτικός αναμορφωτής και ολοκληρωτικός πολιτικός, μάλιστα, στοχαστής, και Αυτό το πράγμα είναι το τέλος της αρχαίας μεταφυσικής. Καταραίει σε αυτό το σημείο η αρχαία μεταφυσική. Επομένως δεν έχουμε ανθρωπολογία. Στον Πλωτίνο φυσικά και δεν έχουμε ανθρωπολογία, διότι το μόνο που πρέπει να κάνω είναι να ασκήσω μια δραπέτευση, όχι μόνο από το σώμα, αλλά και από το παθητικό μέρος της ψυχής. Διότι μολύνεται από την επαφή με το σώμα και από τις επιθυμίες. Επομένως και από τα συναισθήματα. Και μένει ο νους. Ο νους πρέπει να δραπετεύσει. Έχουμε να κάνουμε με μια θεωρία της ελευθερίας ως ελευθερία από. Εδώ είναι η ελευθερία από. Πρέπει να, η οντολογία είναι μια είδους εξόδου, διενεκούς εξόδου, για να μπορέσω να βρω αυτό το οποίο έχασα. Όπως λέει ο Πλωτίνος, ήμασταν, λέει, άνθρωποι κάποτε, ήμασταν ψυχές περιφερόμενες και μετά προσήλθεν ημίν άνθρωπος άλλος είναι εθέλων. Ήρθε κάποιος, λέει, ο οποίος ήθελε να είναι άλλος και από εκεί μας ξεγέλασε και πέσαμε. Επομένως ο αγαθός πρέπει να κάνει την αντίστροφη κίνηση, έτσι. Αγαθός εστί, το είναι, την ζωή εν τη θεωρία έχω. Θα σου ασκεί θεωρία, ασκεί τραπέτευση δηλαδή ως ελευθερία από, έτσι, μια ολόκληρη ψυχοσωματική και ψυχική ακόμα, διότι τα συναισθήματα και η βούληση και όλα αυτά θεωρούνται ακριβώς ανήκοντας στο σώμα, στη σωματικότητα, στη φθορά, προς την καθαρή διανοητικότητα. Πού είναι λοιπόν η ανθρωπολογία στο σημείο αυτό? Δεν υπάρχει ανθρωπολογία και ο Ράμφος στα έργα του δεν έχει ούτε ίχνος ανθρωπολογία. Είναι ένας νεοπλατωνικός, όπως έχω πει στο πρώτο τελευταίο βιβλίο μου, στο βιβλίο που έχει τίτλο «Κυτρώνει του προσώπου και τα βάσανα του έρωτα», είναι ένας καθαρά νεοπλατωνικός, που έχει πάρει από τη μοντερνικότητα το χειρότερο στοιχείο της, που δεν το έχει ο Πλωτίνος. Το γεγονός δηλαδή ότι η ατομικότητα επαληθεύεται μόνο και μόνο γιατί υπάρχει. Ενώ στον Πλωτίνο η ατομικότητα, αυτή η διανοητικότητα, όχι η σωματική ατομικότητα, η διανοητική αυτή ατομικότητα επαληθεύεται μετέχοντας στο ένα. Στον Ράμφο δεν υπάρχει έργα να μετάσχεις. Στο Ράμφο υπάρχει μόνο η ψυχοδιανοητική αυτή η απόλυτη εκστατική δίθεν ατομικότητα, η οποία επαληθεύεται μόνο και μόνο επειδή ασκεί θέληση για δύναμη. Δηλαδή, αν χρειαζόταν οι διάφοροι ολοκληρωτισμοί μια ανθρωπολογία σήμερα, νομίζω ότι ο Στέλιος Ράμφος θα την προμήθευε με έναν καταπληκτικό τρόπο. Λοιπόν, πού είναι η ανθρωπολογία στα θέματα? Δεν τη βρήκαμε ποτέ και επειδή η βιβλιογραφία είναι τεράστια στα θέματα αυτά. Θα θέλαμε να μας την υποδείξει η βιβλιογραφία αυτή, να δούμε κι εμείς, να καταλάβουμε. Ενώ αντιθέτως έχουμε ανθρωπολογία με την θεολογία της ενσαρκώσεως. Και έχουμε ανθρωπολογία η οποία γεννιέται με έναν τρόπο, ακριβώς όπως σας το είπα, με τις χριστολογικές συνόδους και κορυφώνεται, είπα, στην Έκτη Οικουμενική. Η Έκτη Οικουμενική είναι η σύνοδος που ουσιαστικά μας μίλησε για τη θεολογία της θελήσεως. Ανέπτυξε τη Χαλκηδόνα, δηλαδή, στο σημείο αυτό περισσότερο. Και μας έδειξε τι? Ότι είναι αδύνατον σε οποιαδήποτε περίπτωση να έχουμε ανθρώπινη ύπαρξη αν δεν εκφραστεί βουλητικά αυτή η ύπαρξη. Λογικές φύσεις εκφράζονται βουλητικά και γι' αυτό υπάρχουν. Επομένως, στον Χριστό εκφράζεται και ο Θεός βεβαίως, αλλά εκφράζεται και ο άνθρωπος. Είναι ως άνθρωπος που είναι Θεός ο Χριστός. Αυτό είναι συγκλονιστικό, ότι έχει φυσικό θέλημα ανθρώπινο και φυσικό θέλημα θείου. Βεβαίως το φυσικό θέλημα του ανθρώπου είναι ανοιχτό στο θείο. Γιατί? Γιατί έτσι το θέλει ο Χριστός. Γιατί είναι η επιλογή του αυτή. Καταλάβετε, δεν είναι με τον ζόρι θεάνθρωπος. Δεν κατακλείζει η θεότητα την ανθρωπότητα. Καταλάβετε, είναι αντιμονοφυσιτική δηλαδή αυτή η θέση. Θα αλλιώς θα την κατέκλυζε. Θα ερχόταν ο Θεός και έλεγε: «Κοίταξε, εγώ είμαι Θεός, εσύ άνθρωπος. Κατακλείζω λοιπόν το παν και εσύ είσαι σωσμένος». Δεν είμαι σωσμένος, λέει ο Μάξιμος. Θέλω εγώ να σωθώ. Και θέλω εγώ να δω τη θεότητα στα δικά μου μέτρα. Πώς? Ως αυτοεκπλήρωσή μου. Και λέει ξεκάθαρα ότι το φυσικό θέλημα, να το ορίζει ο Μάξιμος, τα χωράψει αυτά στα βιβλία μου και μπορεί κανείς να τρέξει. Επομένως, δεν χρειάζεται να κάνω ακριβείς αυτή. Δεν μιλάμε πόσο έτσι. Και υπάρχουν αυτά όλα τα κείμενα. Είναι, λέει, η ουσία, λέει, σε ένα καταπληκτικό κείμενο εκεί, ζητάει, λέει, την πληρότητά της. Ζητάει την ανθρώπινη της πληρότητα. Και με την έννοια αυτή, ζητάει, λέει, να βρει την ολότητά της. Και λέει κανείς, μα τι είναι αυτή η ολότητα, αυτή την έχει την ολότητα. Είναι συνδεδεμένη, λέμε, με το είναι της ορεκτικός. Δεν είναι απλός, αλλά ορέγεται να είναι. Και όταν φτάσουμε στο θέμα της ανθρωπολογίας, ο Μάξιμος Ομολογητής κάνει την εξής εκπληκτική, νομίζω, παρατήρηση. Όταν τον ρωτούν τι είναι η ουσία του ανθρώπου, ενώ για την πλατωνική παράδοση και αριστοτελική ακόμα, ο άνθρωπος είναι η ψυχή του, ξεκάθαρα. Για τον Μάξιμο λέει: ο άνθρωπος δεν είναι η ψυχή του. Ούτε λέει το σώμα του, αλλά το όλον αυτού. Το όλον αυτού. Όταν λέμε το όλον αυτού, συνεχίζει παρακάτω, δεν εννοούμε, λέει, απλά το άθροισμα. Ακούστε, είναι μια πολύ προχωρημένη ανθρωπολογία, πάρα πολύ. Αυτά είπα σήμερα, είχα τη χαρά να δω τόσους και τόσους ανθρώπους να εκπλήσονται ευχάριστα και έγινε μια υπέροχη συζήτηση. Πάνω στο τύρι δηλαδή. Κοιτάξτε τι κάνει. Βάζει την ελευθερία μέσα στην οντολογία του ανθρώπου. Ο άνθρωπος είναι το όλον αυτό που λέει ο Μάξιμος, σημαίνει όχι. Δεν είναι απλά ένα άθισμα ο άνθρωπος ψυχής και σώματος. Διότι πούμε για τον Νικόλαο Λουδοβίκο, έτσι, ό,τι και να πούμε για αυτόν, έχοντας τα βιολογικά δεδομένα, τα ψυχολογικά δεδομένα που τον αφορούν, τα κοινωνιολογικά δεδομένα, αν τα αθροίσουμε όλα αυτά, δεν παίρνουμε τον Νικόλαο. Τι παίρνουμε? Ένα μέρος. Το όλον αυτού είναι η εισαγωγή της ελευθερίας της αυτοσκηνοθεσίας. Είναι η πράξη ως ελεύθερη δόμηση με τα στοιχεία που έχω ενός εαυτού μοναδικού, τον οποίο τον εφτιάχνω. Τον εφτιάχνω και η απάντηση στο ερώτημα πώς τον φτιάχνω είναι εμφιστό. Η απάντηση στο ερώτημα του πώς τον φτιάχνω είναι ο διάλογος. Δηλαδή, προτείνω, μιλάω ο Θεός, μιλάω εγώ, ενεργεί ο Θεός, ενεργώ εγώ, αυτή η διαλογική αμοιβαιότητα που στρώνω στα βιβλία μου. Ακούω καλά τι μου λέει ο Θεός, δεν ακούω, προτείνω τα δικά μου, ακούει ο Θεός. Αυτή η ατομικότητα, η ύπαρξη είναι κάτι το οποίο έρχεται και δεν είναι απλώς κάτι δεδομένο. Αυτό είναι ένα συγκλονιστικό ανθρωπολογικό μόρφωμα, μια ανθρωπολογία που για μένα, εγώ με την ανθρωπολογία αυτή σήμερα, συνδιαλέγομαι ας πούμε με τη σύγχρονη ψυχοθεραπεία. Να σας πω γιατί. Γιατί η σύγχρονη ψυχοθεραπεία ακριβώς εκεί στηρίζεται. Η ψυχοθεραπεία διαλέγεται όμως. Αν ξέρετε, σας λέω, δεν λέω για την Ελλάδα τώρα, αλλά έξω, συγχωρέστε με να πω, είναι πολύ σημαντικό να ζει κανείς στην Ευρώπη έξω. Εγώ περνάω ένα μέρος του χρόνου με έξω, λόγω των υποχρεώσεών μου. Θέλω να πω κάτι πολύ απλό. Καμιά φορά κάποιοι εδώ γηγενείς στόχαστες, σαν και αυτούς που λέμε, έχουν να βγουν να έρθουν σε επικοινωνία με τη Δύση 50 και 60 χρόνια. Και έχουν με τον τρόπο αυτό ξεχάσει τι σημαίνει σήμερα. Δεν ξέρουν τι σημαίνει σήμερα. Δεν ξέρουν τι συζητιέται σήμερα στους διαδρόμους του Πανεπιστημίου. Δεν ξέρουν τι συζητιέται σήμερα. Μπορεί να ξέρουν τι διαβάζετε. Επομένως. Τι συζητείτε σίγουρα δεν το ξέρουν, αλλά δεν γνωρίζουν. Είναι άλλο πράγμα να ξέρει τι γίνεται σήμερα στην Αθήνα τώρα εδώ, από το να ακούσει μετά από 5 χρόνια σε ένα χωριό τι έγινε κάποτε στην Αθήνα πριν 5 χρόνια. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό. Η ορθόδοξη διανόηση έχει χάσει την επαφή τη με τη Δύση. Εγώ γκρινιάζω γι' αυτό. Και τελευταία μάλιστα έλεγα σε κάποιον ότι εγώ δεν είμαι ούτε φιλοδυτικός ούτε αντιδυτικός, είμαι απλά δυτικός. Και τα μάτια με τα οποία βλέπω την παράδοση των Ορθόδοξων είναι δυτικά μάτια. Διότι παιδεύουν όλοι δυτικοί. Καταλάβατε. Δεν έχω δηλαδή. Και είμαι υποχρεωμένος να το βλέπω αυτό, διότι διαλέγουμε βασικά με δυτικούς. Συγχωρέστε με, αυτό είναι μια προσωπική παρένθεση. Λέω λοιπόν, η ψυχοθεραπεία, να σας πω κάτι πολύ απλό. Ξεκινώντας από το Φρόιντ. Έτσι. Και φτάνοντας μέχρι την υπαρξιακή ψυχοθεραπεία, την αμερικάνικη σήμερα, έτσι, που τη συζητήσαμε σε ένα συνέδριο στο εξωτερικό πριν από λίγες μέρες και έτυχε να είμαι παρόν. Και έκανα μια κριτική με βάση την ορθόδοξη θεολογία της ανθρωπολογίας της αμερικάνικης ψυχοθεραπείας σήμερα. Και είναι μόνιμα αυτά τα πράγματα, αλλά ανακρίνουμε τις αντιδράσεις. Λοιπόν, ο ίδιος ο Φρόιντ λέει, εκεί που είναι αυτό, αυτή είναι η βασική θέση του Φρόιντ, το ασυνείδητο, πρέπει εγώ, η λογική να πάει. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει ότι αυτό το οποίο είναι το υποκείμενο τελικά συγκροτείται στο μέλλον. Δεν είναι δεδομένο απλά. Αυτό ακριβώς λέει ο Μάξιμος όμως. Λέει ο Μάξιμος ότι αυτό το οποίο είμαι, αυτό το οποίο είμαι, αυτό που θα γίνω. Γίνομαι ακριβώς αυτό το οποίο τελικά, μέσα από το διάλογο με τον Θεό και τους άλλους ανθρώπους, έτσι, θα μπορέσω να γίνω για να ενσαρκώσω τι, με ένα προσωπικό τρόπο την πληρότητα του είναι. Αυτό είναι. Να γίνω ένας πανάνθρωπος, το όλον, αλλά αυτού το όλον, το δικό μου όλον. Έχετε σκεφτεί ποτέ ότι το όλον πρέπει να είναι δικό σας και δικό μου? Αυτό είναι το συγκλονιστικό, είναι το όλον μου. Δηλαδή δεν είναι απλώς το όλον που με αφομοιώνει, είναι το όλον μου. Μπαίνει επομένως εδώ η θέληση, ως ελεύθερη πράξη αυτοδημιουργίας, σε διάλογο με τον Θεό και τον άλλο άνθρωπο, έτσι, και δημιουργεί σαφώς ιστορικά, γι' αυτό και το Βυζάντιο έζησε 1400-1300 χρόνια. Είναι φοβερό να λέμε ότι δεν υπήρξε. Να μην βλέπουμε ότι έζησε το Βυζάντιο, βλέπουμε ότι κατέρευσε. Φυσικά κατέρευσε. Δηλαδή, μετά από πόσο? Κατέρευσε, αλλά έζησε τρομακτικά και έζησε όσο κανένα άλλο περισσότερο. Και γιατί κατέρευσε? Διότι όλα αυτά τα υψηλά πράγματα δεν μπορούμε πάντα να τα κρατάμε σε κατάσταση αφομοίωσης και δημιουργικότητας. Ξεχνιούνται. Σβήνουν και καταραίουμε. Καταραίουμε από έλλειψη πραγματικότητας και θεολογίας. Όχι από ύπαρξη, όπως λέει ο Ράμφος. Γιατί λέει και αυτό. Έχω το απίστευτο πράγμα, το οποίο ούτε καν μπορώ να το διανοηθώ, ότι εξαιτίας της φιλοκαλίας καταραίει ο τόπος. Η φιλοκαλία που μου διδάσκει την ευθύνη, Μου διδάσκει να σας συγχωρώ και να σας περιχωρώ εγώ αυτή τη στιγμή. Μου διδάσκει πώς εγώ να ταπεινώνομαι και να μετριοφρονώ. Λοιπόν, η φιλοκαλία λοιπόν είναι αιτία κατάρρευσης. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα και μηδενισμού. Οδηγώντας τον μηδενισμό. Οδηγώντας τον μηδενισμό. Μα συγχωρέστε με, εκτός του ότι βέβαια εγώ 20 χρόνια που διδάσκω στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στην θεολογία, δεν έχω συναντήσει πάνω από έναν δύο ανθρώπους που διάβασαν φιλοκαλία. Συγχωρέστε με. Να λέει κανείς ότι διάβασε φιλοκαλία και κατέρευσε, είναι σαν να λέει ότι διάβασε, ξέρω εγώ, τον Τζόις. Ποιος ξέρει τον Τζόις, τον Τζέιμς Τζόις, τον διάβασε. Λιγότεροι διάβασαν τη φιλοκαλία. Και στο θεολογικό χώρο ακόμα. Λοιπόν, αν η φιλοκαλία είχε μελετηθεί και είχαν βγει αυτά τα πράγματα έξω, δηλαδή ο τρόπος της περιχώρησης, ο τρόπος της διαλογικότητας, ο τρόπος με τον οποίο γίνομαι χωρίς να καταπατάω τους άλλους, τότε θα είχαμε φτάσει σε κάτι το οποίο είναι πολύ μεγαλύτερο και αυτό δεν ξέρω αν το καταλαβαίνει και ο Ράμφος και άλλοι, από το κλειστό υποκείμενο της δυτικής μεταφυσικής. Έτσι, το κλειστό αυτό υπερεξερμένο υποκείμενο του ιδεαλισμού έχει υπονομευθεί στη Δύση, έχει υπονομευθεί και από τον Φρόιντ, που έδειξε ότι υπάρχει ένα ασυνείδητο κάτω το οποίο είναι σχέση, και από τον Μάρξ που έδειξε ότι έχει κοινωνικές σχέσεις, και από τον Δαβίνο που έδειξε ότι όλο το ζωικό βασίλειο περιέχεται μέσα μου. Καταλάβατε. Δεν είναι, και σήμερα μιλάμε. Το διτάρι τη ΕΛΦ που έχει. Ναι, μιλάμε για την υποκειμενικότητα και η υποκειμενικότητα θέλει και παραπέρα ακόμα να πάει. Περιμένουμε νέες ανθρωπολογίες σήμερα, τις οποίες δεν έχουμε. Ουσιαστικά δεν μπορούμε να τις καταφανταστούμε. Αν η Ορθόδοξη θεολογία αξιοποιήσει αυτά που έχει, έτσι και βεβαίως να τα προεκτείνει, διότι αυτά είναι ζωντανά πράγματα και συνεχίζονται έτσι, με νέους αντιδημιουργικούς τρόπους, αλλά σε αυτή τη γραμμή. Το πώς είναι ένα ερώτημα, γιατί και πριν είπατε. Το πώς είναι ένα καλό ερώτημα. Πώς θα γίνει αυτό, η Ορθόδοξη θεολογία να μπορέσει με αυτά τα πράγματα να τα διευρύνει, να τα επεκτείνει. Χρειαζόμαστε ανθρώπους δημιουργικούς, οι οποίοι να μετέχουν όλη την ύπαρξή τους και μόνο το μυαλό τους αυτά. Ανθρώπους που έχουν παιδεία και ανθρώπους που να ζουν πραγματικά. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να προχωρήσουν αυτά, αλλά αν το κάνουμε αυτό. Ερχόμαστε στη συνάντηση με ό,τι πιο σημαντικό δουλεύει σήμερα στη Δύση. Δηλαδή, κάποιοι από εμάς το κάνουν. Εγώ το κάνω, ας πούμε, όσο μπορώ. Άρα, αν θέλουν άλλοι να μην το κάνουν, ας μην το κάνουν. Άρα, κατά έναν τρόπο, η δυτική θεολογία μας ψάχνει και εμείς κοιτάμε αλλού ή την αποφεύγουμε. Μα τι λέτε τώρα. Και δεν το ξέρουμε ούτε καν. Τον Αύγουστο, συν Θεό, θα μετάσχω στην Οξφόρδη σε ένα συνέδριο για τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο τίτλος του είναι Οργανωμένο εξ ολοκλήρου από Δυτικούς. Έτσι. Του οποίου ο τίτλος είναι Μάξιμος Ομολογητής, ένας θεολόγος για την Ανατολή και τη Δύση. Λοιπόν, πέρυσι μετήχα στο πρώτο εκκλησιολογικό και θα γίνει δεύτερο στη Θεσσαλονίκη σε λίγους μήνες, συνέδριο Ορθόδοξης Εκκλησιολογίας, στο οποίο μετέχουν θεολόγοι, εκκλησιολόγοι όλων των 5 μεγάλων ομολογιών, έτσι, και ρωτούν την Ορθόδοξη Εκκλησιολογία για πράγματα τα οποία υποτίθεται ότι αυτή μονάχα ανακάλυψε και κρατάει τα τελευταία χρόνια. Και πολλά άλλα μπορώ να σας πω και συνέδρια τα οποία. Δηλαδή, αυτό που η Ορθόδοξη Θεολογία σήμερα συζητιέται πάρα πολύ σοβαρά. Πάρα πολύ σοβαρά. Τώρα, αν αυτό το πράγμα δεν το ξέρουμε και καθόμαστε και θαυμάζουμε, όπως λέει ο Ράμφος, το φιλιόκβε. Ναι. Το φιλιόκβε, ποιος, να ρωτήσω οποιονδήποτε, ποιος σήμερα σοβαρός ορθοδυτικός θεολόγος το υπερασπίζεται. Κανένας. Πάμε στα συνέδρια. Συγχωρέστε με, είμαι ο γραμματεύς του Ακαδημαϊκού Διαλόγου του Ρωμαϊκαθολικού. Έτσι. Δηλαδή, μιλάω για κάτι που ξέρω σαν την τσέπη μου. Συγχωρέστε με. Λοιπόν, το θέμα του φιλιόγκου, όταν φτάσουμε η ώρα, κανείς δεν το συζητά σοβαρά. Αφήστε το, είναι θεολογούμενο, δεν μας ενδιαφέρει. Αν είχε τόσο μεγάλη σημασία όσο λέει ο Ράμφος, θα το κράταγα με τα νύχια με τα δόντια. Η ερμηνεία που κάνει ο Ράμφος στο είναι ότι το φιλιόγκου λέει. Πώς το λέει, δείχνει ότι το πνεύμα δεν προέρχεται μόνο από τον Πατέρα αλλά και από τον Υιό. Αυτά τα πράγματα, συγχωρέστε με, ξέρουμε γιατί έγινε το φιλιόκο, το 585, στο βασιλιά Ρεκαρέδο, σύνδεσμο του Τολέδο. Έγινε γιατί ήταν Ιρανοί οι Βυσιγότοι και θέλαν να ξυψώσουν τον Υιό. Τι σχέση έχουν αυτά, τι ιστορία και κοροϊδεύουν και τα λένε βάρβαροι, δεν καταλαβαίνουν ούτε από ιστορία ούτε από τίποτε. Λοιπόν, επέβαλαν το φιλιόκο γιατί στον Αγουστίνο υπάρχει. Σαν μια συζήτηση το θέμα αυτό, δεν υπάρχει, σαν θεολογούμενο υπάρχει. Το οποίο το συζητάμε, τα θεολογούμενα συζητιούνται, έτσι. Στον Αγουστίνο το φιλιόκο υπάρχει ως εξής. Ο πατήρ αγαπά τον Υιό, α το πω έτσι απλά. Επομένως απορρέει από τον πατέρα μια αγάπη προς τον Υιό. Αλλά και ο Υιός αγαπά τον πατέρα. Να λοιπόν, εκπορεύεται και από τον πατέρα. Αυτό πράγμα μπορεί να συζητηθεί. Ακόμα και ορθόδοξα να βρούμε κάποιες αυτές. Αλλά το φιλιόκο, όπως είναι δεδομένα γνωστό στην ιστορία, είχε ένα συγκεκριμένο ιστορικό στόχο. Και εν πάση περιπτώσει. Όπως παρατήρησε ο Μέγας Φώτιος όταν συναντήθηκε με τον Φιλιόκο για πρώτη φορά, στην περίφημη 8η Οικουμενική Σύνοδο, είπε το εξής απλό. Κοιτάξτε να δείτε, λέει, εδώ έχουμε μια υποβάθμιση του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε. Έχουμε, λέει, ένα κλείσιμο των προσώπων στον εαυτό τους εις βάρος του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή, ακούστε τώρα, ο Φώτιος ουσιαστικά προβλέπει ότι θα εξελιχθεί ατομικισμός εδώ. Και λέει το εξής φοβερό. Για να εξισώσουμε το πνεύμα, λέει τώρα λοιπόν με τα άλλα δύο, πρέπει να εκπορεύει αυτό το ίδιο τον εαυτό του επίσης. Αλλά τότε θα έχουμε τετράδα και όχι τριάδα. Πνεύμα εκπορεύω και πνεύμα εκπορευόμενο. Κοιτάξτε, λέει, αυτό είναι παραλογισμός. Διότι αυτός που τα λέει αυτά, τα εκλαϊκεύω τώρα, δεν έχει καταλάβει, λέει, τι είδους είναι η πρωτοβουλία του πατρός όταν γεννά τα δύο πρόσωπα. Δεν είναι πρωτοβουλία να τα κλείσει τον εαυτό σου, να κλειστεί και να τα εξασφαλίσει στη συνέχεια. Αλλά είναι πρωτοβουλία να παραδοθεί ο ένας τον άλλον. Επομένως να υπάρχει μια κυκλοφορία, συνεχίζει μεταξύ των προσώπων. Λοιπόν, στη δεύτερη περίπτωση έχουμε να κάνουμε μια ανθρωπολογία η οποία περιλαμβάνει την κοινωνία σαφώς μέσα της, αν τα κάνουμε μια κατάβαση. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε να κάνουμε έναν ατομικισμό. Λοιπόν, αυτόν τον ατομικισμό θα. Και κοιμάσαι σε ποια εποχή, σε μια εποχή που ο καρπός του ατομικισμού και στην Ανατολή και στη Δύση έχει δώσει. Έχει δώσει τους καρπούς που έχει δώσει. Έτσι. Δεν ξέρω, δηλαδή δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να συζητήσουμε με τέτοιους όρους τα θέματα αυτά τα μεγάλα. Βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε πολλές παραφθορές. Μπορούμε να συζητήσουμε τον μονοφυσιτισμό ο οποίος ενδυμεί, τον νομικισμό ο οποίος ενδυμεί, την κουλτούρα της ενοχής που δημιουργήθηκε στη Δύση πρώτα, δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε διακεκριμένοι ξένοι ερευνητές. Την κουλτούρα της ενοχής που γεννιέται πάντα σε κάθε περίπτωση που έχουμε ένα νεοπλατωνικό περιβάλλον και το σώμα γεννάει ενοχές. Αυτό το έβαλε στη Δύση ο Αγουστίνος όμως. Είναι νεοπλατωνικός και ως νεοπλατωνικός έφερε την ενοχή. Και ως στοικός στη συνέχεια την εμπέδωσε στο κείμενο του περιγάμου. Καταλάβατε. Δεν είναι χριστιανισμός, δεν θα βρείτε αυτό το πράγμα μέσα που θα είναι καμιά καταδίκη του σώματος στην Καινή Διαθήκη, όσο και αν προσπαθήσετε. Οπότε δεν θα βρείτε προπατορικό μάρτυμα πουθενά στην Καινή Διαθήκη. Το έφτιαξε και αυτό ο Αγουστίνος. Καταλάβατε. Δεν είναι επομένως δυνατόν αυτή τη στιγμή να μεταφέρουμε αυτή την κουλτούρα της ενοχής αυτούσια στους Έλληνες πατέρες, όχι γιατί κατά καιρούς δεν έχουμε μερικούς οι οποίοι δεν έχουν τάσεις, αλλά γιατί ήδη οι ξένοι ερευνητές βλέπουν ότι δεν υπάρχει μια θεωρία του προπατορικού αμαρτήματος άλλη από αυτή η οποία θα μπορούσε να ερμηνευτεί με καθαρά υπαρξιακούς όρους. Απαραίτητο το Άγιο Μάξιμο, για παράδειγμα. Προπατορικό αμάρτημα. Δεν υπάρχει προπατορικό αμάρτημα. Υπάρχει μια πρόορη, έτσι, υπαρξιακά πρόορη, ένα πρόημο αλυσβερίσιμο το καλό και το κακό, προτού μπορώ εγώ να χειριστώ τα θέματα αυτά. Επομένως είναι ένα φύλαυτο, μια φύλαυτη χρήση, καταλάβατε, πραγμάτων που με ξεπερνούν, το Θεό και του κόσμου, και αυτό το πράγμα οδηγεί σε μια αναγκουμπούλα που λέγεται πτώση. Ναι, και ερώτηση ναι. Για την πτώση, ναι. Α, έχετε ερώτηση για την πτώση, ναι. Δεν το ήξερα. Ναι, στο ίδιο όπως το αναλύεται, είναι η γενική ερώτηση για αυτό. Συνέδεσα τώρα με τον τρόπο αυτό το συνέδριο εδώ, με τα σημερινά ερωτήματα, γιατί απλώς συνδέεται. Έτσι, για να ανακεφαλώσω, να πω απλά ότι είναι σημαντικό να ερεμήσουμε. Να μην πανικοβαλόμαστε. Να μην ψάχνουμε, να μην αυτοπυροβολούμαστε επίσης όπου δεν πρέπει. Εκεί που πρέπει, ναι. Να αυτοπυροβοληθώ, γιατί δεν κατάλαβα το Μάξιμο, είμαι μόνο μετά από τόσους αιώνες και δεν έχω καμία εργασία που να εξηγεί το Μάξιμο ούτε το 18ο, ούτε το 20ο, ούτε το 19ο αιώνα. Και καμιά συνέχεια του θέματος, ναι, αυτό με πειράζει, με πονάει. Αλλά να λέω ότι εξαιτίας του γεγονότος που σημαίνει σήμερα, της κρίσεως, οτιδήποτε καλό ή στραβό ή ίσιο υπόθηκε πρέπει να πάει στη θάλασσα και να ξαναγυρίσω και να ξαναγράψω την ιστορία μου του 13ου αιώνα. Αυτά τα πράγματα για αφελείς, ξέρω εγώ, καλά είναι. Αλλά για ανθρώπους σκεπτόμενους, εγώ δεν τα θεωρώ σωστά. Και συγχωρέστε με που είμαι κάπως έτσι οξύς, γιατί έχει μακρύνει αυτή η ιστορία. Είναι χρόνια που τα ακούμε πια αυτά. Και αυτοί οι οποίοι τα λένε δεν ενδιαφέρονται, δεν διαλέγονται καν. Και ξέρετε, ένα περίεργο πράγμα. Εάν δέσετε τρεις φυσικούς σε μια καρέκλα και τους φημώσετε. Έτσι. Και αρχίστε να λέτε συνέχεια ότι η θεωρία της σχετικότητας δεν υπήρξε ποτέ, ότι η προσδιοριστία δεν έγινε ποτέ, ότι η θεωρία της εξέλιξης δεν υπάρχει. Και τους το λέτε 2, 3, 4 ώρες και δεν μπορούν να μιλήσουν αυτοί, διότι ουσιαστικά δεν μπορούμε, μιλάνε μόνο αυτοί σήμερα. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, όταν θα έρθει η ώρα να τους λύσετε το στόμα, θα έχουν τόσο τρομάξει από αυτό που έγινε, που δεν μπορούν να θρώσουν λέξη άνθρωποι. Θα θέλουν μόνο να σκοτώσουν να φύγουν. Δεν είναι σε αυτό το επίπεδο φτάνουμε να μιλάμε και να λέμε μερικά πράγματα. Έτσι, δεν γίνεται διάλογο. Εγώ δεν είδα κανένα διάλογο δηλαδή. Απλώς λέει ο καθένας αυτό το οποίο επιθυμεί και σηκώνεται και φεύγει. Εντάξει. Γιατί με ρωτούν, γιατί οι Ορθόδοξοι δεν αντιδρούν. Πώς δεν αντιδρούν. Όσοι ξέρουν από θεολογία, γιατί υπάρχουν και Ορθόδοξοι δεν ξέρουν θεολογία. Αλλά οι μερικοί που αντιδρούν, που τα ξέρουν αυτά και απλώς δεν θέλουν να μπουν στη συζήτηση αυτή, γιατί θεωρούν ότι δεν έχει μάτι, είναι μάτι. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Και έχω γράψει ότι σε περιόδους δύσκολες το αντίθετο πρέπει να κάνουμε. Φανταστείτε τώρα το Αφγανιστάν ή το Ιράκ να ξεκινήσει και να λέει, ας πούμε, το Ισλάμ φταίει για όλα. Πού θα οδηγηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Θα φοράσουν ένα ζορλόγαν, δύο όλοι μαζί, θα πέσουν στη θάλασσα. Το γόνιμο που έχει να κάνει κανείς σε μια περίοδο, και ακόμα και να έχει προβλήματα στην παράδοσή σου. Πού έχουμε προβλήματα. Σίγουρα έχουμε. Και ερμηνευτικά και ατέλειες και πράγματα που σταμάτησαν και ξέρετε, με σταματάει κάτι σημαντικό, γίνεται ασήμαντο μετά, γίνεται προβληματικό. Πολλά είναι. Μπορούμε να κουβεντιάσουμε σε μια άλλη περίσταση και να πούμε πολλά για τα θέματα αυτά. Θέματα, ερωτήματα που έχουν μείνει απ' έξω. Γιατί δεν υπήρχαν ιστορικά τότε. Έτσι. Έτσι. Και έρχονται άλλοι τώρα εδώ, κύριε Βασιλένε, συγχωρέστε να το πω και αυτό. Γιατί επειδή δεν μπήκαν τα ερωτήματα μέσα, θα μιλήσουμε με μεταπατερική λεξιολογία. Θα πούμε γι' αυτό λίγο. Έχετε και αυτό να πούμε. Λίγο αργότερα. Για την κρίση λίγο θέλω να μας πείτε, γιατί ακούμε ας πούμε όλα είναι οικονομική κρίση, είναι αυτό, δεν ακούμε ότι είναι πνευματική, πολιτισμική. Να πω εγώ και μια λέξη, δεν την ακούμε ας πούμε ποτέ, ακούμε για αναστοχασμό, για ευθύνες, όσοι λένε αυτοί, γιατί περισσότερο λένε ότι φταίνει οι άλλοι. Τη λέξη μετάνοια, ας πούμε, δεν την έχω ακούσει ποτέ. Είναι δύσκολο, τόσο δύσκολη είναι. Την έχουμε διαγράψει από το λεξιλόγιο μας, προφανώς γιατί διαβάζουμε συνέχεια φιλοκαλία, όπως λέει ο κ. Ράμφος. Αν διαβάζαμε λίγο φιλοκαλία, θα είχαμε και τη λέξη αυτή μέσα. Θα γνωρίζαμε ότι το περιεκτικό κακό οφείλεται σε μένα, απλά. Γιατί όλη η χριστιανική πνευματικότητα ελευθερώνει. Γιατί σου υποδεικνύει ένα πραγματικό στόχο. Και σε άλλη περίπτωση ισχύει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος. Ή, όπως λέει, αλλήλους δάκνετε, βλέπετε μη υπαλλήλων να αναρωθείτε. Λοιπόν, εδώ εμείς έχουμε περάσει την ευθύνη ενός στον άλλον, έτσι, ακριβώς διότι χάσαμε τα ερίσματα της ανάληψης της ευθύνης. Τα ερίσματα της ανάληψης της ευθύνης, για να αναλάβει κανείς ευθύνη πρέπει να έχει κότσια. Και τα κότσια αυτά τα δίνει μετάνοια. Όταν εγώ στέκομαι ενώπιον του Θεού και λέω φταίω, κάνω μια πολύ καλή αρχή. Μου κάνει εντύπωση παρακολουθώντας τις εργασίες εδώ του συνεδρίου, είναι σχολές ολόκληρες ψυχοθεραπευτικές που ξεκινάνε από τέτοια πράγματα σήμερα. Έτσι. Χρησιμοποιούν άλλη λέξη, βέβαια. Χρησιμοποιούν άλλη λέξη. Θεολογικό περιεχόμενο. Αλλά το περιεχόμενο είναι αυτό. Ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορεί να σου φταίνε όλοι. Αυτό είναι αρχή τη παράνοια. Η παράνοια με τέτοια αρχή θα μπορούσε να έχει. Όλοι οι άλλοι. Η παράνοια αυτό είναι. Αναζητώ συνέχεια εχθρούς έξω. Η μετάνοια είναι το αντίθετο τη παράνοια. Η μετάνοια σημαίνει ότι για στάσου 2 λεπτά, δεν θα μου ξεφύγει και εσύ ο ίδιο. Έτσι δεν είναι. Από εκεί αρχίζει. Ένας σωστός καταλογισμός ευθυνών. Θα δεις και την ευθύνη του άλλου, αλλά θα δεις και τη δική σου και θα είσαι δίκαιος. Καταλάβατε, εδώ, ακριβώς αυτό το πράγμα, εδώ υπάρχει η διαδικασία μιας υγιούς ισοστρέφειας. Όχι η ισοστρέφεια των βαρώνων, όχι η ισοστρέφεια αυτών οι οποίοι νομίζουν ότι από μόνοι τους έχουν την αλήθεια επειδή κάνουν τον αναστοχασμό και την εξατομίκευση και, αλλά υπάρχει εδώ η τεράστια ευγένεια της μετάνοιας, που είναι εσωτερήκευση, αλλά σε σχέση με τους άλλους. Δηλαδή, επιτρέπω στους άλλους να εκφραστούν μέσα μου και να μου πούνε, να τους ακούσω, άκου τη φωνή του πληγωμένου παιδιού σου, άκου τη φωνή της πληγωμένης σου γυναίκας, έτσι, άκου τη φωνή του πληγωμένου Θεού, άκουσε. Και με τον τρόπο αυτό αρχίζει η υγεία στον άνθρωπο. Και αυτός ο άνθρωπος τότε μπορεί να αποδώσει σωστά και να μιλήσει και σωστά, ξέρετε. Διότι δεν είναι αυτό ούτε λαϊκισμός στη συνέχεια, ούτε, πώς το λένε, μηδενισμός. Είναι μια, πώς το λένε, πιστική φωνή και βεβαίως τότε μπορούν να ανατείνουν και λύσεις όταν αρχίσει αυτό να συμβαίνει όλο και περισσότερους. Έτσι. Καταλαβαίνουμε, θυμάμαι, είχα τον πατέρα Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο, τον είχα πνευματικό ένα διάστημα, αλλά αρκετό για να μου δώσει την αίσθηση της ακεραιότητας του ανδρός και του μεγαλείου της ψυχής που είχε αυτός ο άνθρωπος. Θυμάμαι λοιπόν μια φορά που θέλησα να στείλω ένα βιβλίο σε ένα φίλο. Ένα βιβλίο. Τότε τα βιβλία τα στέλνανε δωρεάν, κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι, πολλά χρόνια πριν. Με μειωμένα τέλη κλπ. Εγώ βέβαια χρησιμοποίησα την ευκαιρία να βάλω και ένα γράμμα μέσα. και βάζω το γράμμα και το βιβλίο και το στέλνω στο βιβλίο. Και τυχαία κλπ. Πρέπει να άρχισε τα κέρδη γράμμα, χωρίς να έχω αυτό. Μου λέει, γιατί το έκανε αυτό. Ποιο λέω. Γιατί έβαλε το γράμμα μέσα. Ή δεν με το βάλω. Λέει, ξέρεις αυτό που κάνεις είναι μια κλοπή. Λέω, κοίτα να δεις. Λεπτομέρεια. Δηλαδή, ναι, αλλά πώς γεννιέται αυτό. Δεν γεννιέται από μια νομική συνείδηση. Γεννιέται από μια φιλάλληλη συνείδηση. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος είχε ευαισθητοποιηθεί ως προς τον άλλον τόσο. Που αυτό το πράγμα που εμένα μου φαινόταν το πιο φυσικό, και λέω και τι να κάνω. Τι να κάνεις, μου λέει. Στο άλλο γράμμα σου λέει, βάλε διπλό γράμμα τόσο. Λέει, πραγματικά με συγκλώνησε. Όχι, σας είπα για το, πώς το λένε, τη νομική βλέπω. Δεν υπήρχε, δεν μου ποτέ έκανες αμαρτία, τι έκανες. Δηλαδή, τον άλλο δεν το σκέφτεσαι. Δεν το κρύψεις αυτό το πράγμα, το κρύψεις από κάποιον. Λοιπόν, αυτή η λεπτότητα είναι η λεπτότητα του Ορθοδόξου. Αν είχαν τη λεπτότητα αυτή, θυμάμαι τον πατέρα Παΐσιο, που αν του πήγαινε κανείς ένα κατοστάρικο, έπρεπε να το δώσει. Και μια φορά, θυμάμαι, του λέω, γιατί τόσο πολύ να το δώσετε, πάτε, δεν έχετε ανάγκη. Τι λέει, να το κρατήσω εγώ αυτό το πράγμα, πώς θα το κρατήσω. Και αν το κρατήσω εγώ αυτό το πράγμα, πρέπει να προσέχουμε γι' αυτό μέχρι να πεθάνω. Τόσο φοβερή θεωρούσε τη στέρηση ενός νομίσματος ασήμαντο από τον άλλον. Ή άλλες φορές θυμάμαι να είναι, πώς το λένε, βαριά άρρωστος και να κάθεται σε μια τάβλα και να μένει ακίνητος και να ακούει τις ανοησίες που του έλεγα εγώ, σαν νεαρός, βλακίες την ίσο απ' την άλλη και να μην κουνιέται καθόλου. Και μετά έμαθα το έκανα για να μην προσβληθώ εγώ. Καταλάβατε. Και μπογκούσε και πολλούς, είχε κύλια ανοιχτή, είχε και μέση και είχε και προβλήματα άλλα. Έτσι καθόταν ακίνητος σε μια τάβλα, κοιτάξτε τώρα. Αλλά βέβαια αυτός ο άνθρωπος διαβάζει φλοκαλία, είναι για τα σκουπίδια, δεν μπορούμε να τον πάρουμε στα σοβαρά. Το θέμα είναι πού θα οικοδομήσουμε την κοινωνία μας. Στη βασιλεία των βαρώνων και των υπερβατικών εγώ, που εν πολλοίς δεν έχουν πρόβλημα νομίζω, είναι και διοικητές του Auschwitz. Ξέρετε, ο διοικητής του Auschwitz ήταν φοβερά φιλότεχνος. Φοβερά φιλόθερος. Κάθε πρωί έφερε και μουσικούς εκεί και παίζανε αυτά, ενώ οι έξω γινόταν εκτελέσεις. Έτσι. Αλλά εσωτερικότητα φοβερή. Εγώ θέλω η εσωτερικότητα λοιπόν να μπει στην κρίση της διυποκειμενικότητας. Διότι αυτή η εσωτερικότητα είναι η αναλογική εσωτερικότητα του Θεού. Που κάθεται και ούχε αυτό η ρεσένα, δεν είναι δικά μου λόγια, την κάθε να αρέσει τον εαυτό του λέει. Εντάξει. Αλλά μπήκε σε έναν κόπο και αυτός ο κόπος ήταν φρικτός, σταυρός, έλεος. Ο τρόπος του σταυρού είναι ο τρόπος της διποκειμενικότητας και για τον Θεό και για τον άνθρωπο. Ο Θεός προς τον άνθρωπο και ο άνθρωπος προς τον άλλο άνθρωπο και τον Θεό. Λοιπόν, εάν δεν θέλουμε το σταυρό, δεν υπάρχει διποκειμενικότητα. Τα άλλα είναι διωγγώσεις τεράστιες, τις οποίες είδαμε, ξαναείδαμε, ξέρουμε το τέλος, γνωρίζουμε τις συνέπειες και δεν καταλαβαίνω γιατί στα σοβαρά. Ειδικά στην Ελλάδα και πουθενά άλλου στην Ευρώπη, πρέπει αυτά τα πράγματα να τα θεωρούμε ως μοναδική, πώς το λένε, απόδειξη του ότι λύνονται τα προβλήματα. Και δεν ξέρω πώς λύνονται τα προβλήματα. Υπάρχει ένα θέμα στο θέμα αυτό το σημείο εδώ. Στη Δύση, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι ήταν κλεισμένοι στον εαυτό τους, εκεί έδωσαν μια μεγάλη σημασία στο θεσμό. Γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Αυτό το είχε αναλύσει υπέροχα ένας μεγάλος κοινωνιολόγος που εγώ τον εκτιμώ πάρα πολύ. Ο Νόρμπερτ Ηλίας, και τον αναφέρω πολύ συχνά και νομίζω τον έκανα και γνωστό στην Ελλάδα. Πολύ λίγοι τον ήξεραν πριν αρχίσω να γράφω συνέχεια γι' αυτόν εγώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ η έκφραση που χρησιμοποιεί στα τελευταία του γραφτά, το we less I, το χωρίς εμείς εγώ. Αυτό το χωρίς εμείς εγώ το θαυμάζουμε. Ο Νόρμπερτ δεν το θαυμάζει καθόλου, πιστέψτε με. Θεωρεί ότι είναι μια ανασταθμός, γιατί πρέπει να ξεπεραστεί λέει. Αλλιώς μόνο να μείνουμε εκεί. Δεν είναι δυνατόν. Αυτό το we less I όμως. Το χωρίς εμείς εγώ. Για να επικοινωνεί μαζί σας, έφτιαξε θεσμό. Γιατί ήταν ο μόνος τρόπος αυτός να βγει από τον εαυτό του με έναν τρόπο που να μην πληγώνει το κάστρο αυτό, το εγκυβωτισμένο εγώ, το ονομάζει homo clausus. Ο κλεισμένος στον εαυτό του σαν κάστρο. Αυτός λοιπόν ο κλεισμένος στον εαυτό του, για να μην κάνει τον κόπο να βγει από εκεί, φτιάχνει το θεσμό και επικοινωνεί μαζί σου. Πολύ ωραία. Γι' αυτό και είναι ακέραιος θεσμικά ο Άγγλος ή ο Γάλλος. Το έχουμε ζήσει όλοι, το ξέρουμε. Είναι ακέραιοι θεσμικά. Πιστέψτε με όμως, έχω δει έναν άνθρωπο να μισοπεθαίνει, μπροστά στα πόδια. Το έχω δει με τα μάτια μου αυτό που σας λέω. Άγγλου φαρμακοποιού, διότι ο άνθρωπος αυτός, όντας το τελευταίο στάδιο του καρκίνου, δεν είχε συνταγή από τον γιατρό να πάρει το φάρμακο το οποίο θα τον ανακούφιζε από τον πόνο. Και ο φαρμακοποιός του διαβεβαίωσε ότι ο νόμος λέει ότι ο θεσμός, έτσι, λέει ότι το φάρμακο αυτό θα το πάρετε μόνο under a doctor's prescription. Δεν είναι δυνατόν να το πάρετε χωρίς συνταγή γιατρού. Πεθαίνω, να κλαίει, σε σημείο που υπέστη την υπαρξιακή κρίση εκείνη τη στιγμή. Υπέστη την υπαρξιακή κρίση, ήταν σαν να μιλάει σε ένα τούβλο. Και φυσικά ο άνθρωπος σερνάμενος πήγε να φύγει. Λοιπόν, εάν δεν βλέπουμε, σαν στοχαστές, ότι αυτό το είδος ο θεσμός χρειάζεται υπαρξιακή ανανέωση, εάν δεν βλέπουμε ότι χρειάζεται να εισαχθούν νέες διαστάσεις σε αυτά τα πράγματα, λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι δικό μας το πρόβλημα. Έτσι. Δεν είναι το θέμα πλέον να υπάρχει αποτελεσματικός θεσμός. Αν θέλουμε να στοχαζόμαστε. Το θέμα είναι να υπάρξει θεσμός ανθρώπινος. Εμείς αυτή τη στιγμή θα μου πείτε: έχουμε θεσμό. Εμείς όντως. Εγώ δεν λέω ότι οι Έλληνες είναι ορθόδοξοι. Λέω ότι ως μη ορθόδοξοι απαθανονται απλά. Καταλάβατε, διότι ο Έλληνας δεν είχε θεσμό. Είχε όμως μια κοινωνική οντολογία που την έδινε η νωρία του. Και αισθανόταν υπεύθυνο απέναντί σου με τον τρόπο που αισθανόταν ο πατήρ Επιφάνιος και ο πατήρ Παρίσιος. Όχι θεσμικά, αλλά γιατί σε σένα μέσα έβλεπε ακριβώς τη διαλογική αυτή κοινωνία που ανέπτυσε το εγώ του, την ύπαρξή του, εν Θεό. Διασού αναπτυσσόταν εν Θεό και το έβλεπε αυτό. Λοιπόν, όταν έλειψε αυτό το πράγμα και επειδή δεν είχε προφθάσει να δημιουργηθεί θεσμός, ο οποίος να εκφράζει αυτά τα πράγματα. Δεν μπόρεσαν διανοούμενοι Έλληνες. Μετά την μεταπολίτευση δεν έγινε αυτό το πράγμα. Δεν μπόρεσαν, πώς το λένε, να φτιάξουν θεσμό οι άνθρωποι αυτοί. Διότι θεσμό ενός θα πρέπει να είναι πιστικός για αυτούς. Διότι για τον Έλληνα υπήρξε πάντα ο θεσμός, ήταν το κράτος οθωμανικό. Ο Πέρος ήταν εχθρικός ο θεσμός, ο κρατικός. Πώς να τον υιοθετήσει. Ζούσε μόνο με τα κολυγογράμματα που μπορούσε και με τον τρόπο της κοινωνικής οντολογίας που το. Όταν ήθελε να κάνει θεσμό, δεν μπόρεσε να κάνει. Το αποτέλεσμα να υπονομεύει συνέχεια το κράτος, να υπονομεύει συνέχεια τον Ελλάδα και να μην μπορεί να σταθεί στα πόδια του. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να κάνουμε, ότι προμείνουμε έτσι. Αλλά πρέπει να κάνουμε κάτι το οποίο, όσο και αν διάλουν τα πράγματα, όσο και αν φτάσαμε στο προχώρητο σήμερα, όσο και αν δεν ξέρουμε τι εξεταϊποιούσαν, πρέπει να φτιάξουμε κάτι που να μας εκφράσει για να το πιστέψουμε. Να το αποκρίνει σε εμάς. Να το αποκρίνει σε εμάς. Παρά τα αυτά. Έτσι. Και στο μεταξύ, βέβαια, αυτό που συνέβη είναι ότι βήμα-βήμα. Ο λαός αυτός έχασε τα πνευματικά του ερίσματα, έτσι, ξέχασε και τη φιλοκαλία και όλα τα όσα ήξερε και έγινε άγριος και στις σχέσεις του, διότι δεν υπήρχε θεσμός να στηρίξει την απουσία της αγάπης. Ενώ στην Αγγλία υπάρχει θεσμός που στηρίζει τη θεσμοποιημένη απουσία αγάπης. Αγαπάς το ζώο, δηλαδή. Αγαπάει ο θεσμός. Ο θεσμός σου δίνει αυτά που δεν μπορεί να σου δώσει άλλος επειδή δεν ενδιαφέρεται να σε αγαπά. Αν σε αγαπήσει, δικό του θέμα. Πάντως ο θεσμός δεν ενδιαφέρεται. Οπότε τελικά γιατί εμείς εδώ στην Ελλάδα δεν μπορούμε να ισορροπήσουμε μεταξύ του νόμου, του θεσμού και της σχέσης και της κοινωνίας των σχέσεων και όλα αυτά. Τι στιγμή λυπεί, είπατε ότι αυτό που είπατε, αλλά τελικά πώς να ισορροπήσουμε, γιατί θα είναι μια απάντηση και στην κρίση αυτή η ισορροπία. Γιατί από τη μία δεν καταλαβαίνω δηλαδή, πώς μπορούμε να τα διαχειριστούμε τα θέματα. Να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Εγώ πιστεύω στην ανάγκη του θεσμού. Έπρεπε ο θεσμός να έχει υπάρξει. Ο οποίος μάλιστα θα μπορούσε ο θεσμός αυτός να λειτουργεί και διορθωτικά. Όταν οι δικές μας οι σχέσεις, δηλαδή το υπαρξιακό μας περιεχόμενο, θα άρχιζε να πίπτει, να καταπίπτει και να δυνατίζει δηλαδή. Καταλάβατε. Λοιπόν, αλλά τέτοιο θεσμό δεν είχαμε. Είχαμε σε πολύ ελάχιστο βαθμό. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να υπάρξει θεσμός, έτσι, και βεβαίως έχουμε να ωφεληθούμε από τη Δύση. Δηλαδή να καταλάβουμε ότι η αναγκαιότητα του θεσμού, στερεού θεσμού, κρατικού, είναι απόλυτα αναγκαία. Βλέπετε σήμερα, δεν τα λέω εγώ αυτά, είναι γνωστά. Διεδέχθη την κατάπτωση της πνευματικότητας των σχέσεων η κομματοκρατία. Τι είναι η κομματοκρατία? Είναι η απόλυτη διάλυση μέσα στο μηδενισμό της απουσίας σχέσης, όπου ο άλλος είναι αντικείμενο εκμετάλλευσης και χρήσης. Και ο ένας δουλεύει τον άλλον. Έτσι δεν είναι, ο ένας χρησιμοποιεί τον άλλον. Λοιπόν, αυτού του είδους η κατάπτωση, βεβαίως, είναι αποτέλεσμα και της αδυναμίας του θεσμού. Εγώ δεν λέω ότι δεν πρέπει να κάνουμε θεσμό. αλλά πρέπει να κάνουμε θεσμό, δουλεύοντας πάνω σε αυτό που είμαστε. Πάλι εγώ σας λέω, δεν είμαι, είμαι ένας Ευρωπαίος, δεν έχω σχέση πολύ με τον τόπο αυτό. Ναι. Είμαι μόνο, πώς να σας το πω, μόνος Ευρωπαίος είμαι Έλληνας. Και αυτό είναι από παιδί, έτσι γεννήθηκα, έτσι ανατράφηκα, μπήκα στην εκκλησία σε κάποια ηλικία. Δεν έχω δηλαδή, τι να σας πω τώρα, δεν βλέπω γιατί τα πράγματα αυτά πρέπει να τα δούμε αλλιώς. Καταλάβατε. Δηλαδή τα χρησιμοποιούμε, έτσι, αυτά τα οποία έχουμε, για να φτιάξουμε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Και αυτό το πράγμα, έτσι, δεν έχει να κάνει απλά, σας είπα, είναι αυτό που λέει ο Μαρκούζε. Γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι, όπως να το πω, όπως το λένε, δεν αισθάνομαι ότι είμαι ανατολίτης, με την έννοια αυτή. Λέει ο Μαρκούζε ότι ο εξυγχρονισμός, ας πούμε, χωρίς την παράδοση, λέει, το έγραψε στο μονοδιάστατο άνθρωπο, στην εποχή της δεκαετία του 60. Την εποχή που γινόταν οι επαναστάσεις μεγάλες, θυμάστε το ότι η επανάσταση των νέων, είχε πει λοιπόν ένα από τα συνθήματα του Μαρκούζε. Είναι αυτό ακριβώς, ότι χωρίς την παράδοση, ο εξυγχρονισμός, καταλάβατε, είναι ολοκληρωτισμός, είπε. Και υπέδειξε πως στα αναπτυσσόμενα έθνη, υπάρχει το βιβλίο, είχε βγει και από τις εκδόσεις Παπαζήση. Εγώ το πήρα όταν ήμουν στο Λύκειο και το διάβασα και με σημάδεψε το βιβλίο αυτό. Ο μονοδιάστατος άνθρωπος. Λέει λοιπόν πως οι αναπτυσσόμενες κοινωνίες, και το χρησιμοποίησε σε ένα από τα δικά μου βιβλία το 2006, το Ορθοδοξία και Εξυγχρονισμός, δηλαδή την εισαγωγή, μπαίνουμε τον Μαρκούζε μέσα και συνεχίζουμε τον Λεγκόφ, ο οποίος έχει γράψει αυτό το La Democratie Post-Totalitaire, η μεταολοκληρωτική δημοκρατία, όπως λέει ακριβώς εκεί. Ακριβώς αυτό, το τρέξιμο αυτό το υπερβολικό, για να προλάβουμε να φτάσουμε και να είμαστε, πώς το λένε, σύγχρονοι και να απαντήσουμε στα ερωτήματα και να είμαστε μοντέρνοι και καινούργοι και αυτά κλπ. Που σημαίνει να πετάς δηλαδή το τρέξιμο το πολύ, ό,τι φοράς και ό,τι δεν φοράς. Και τα πασούμια και τα παφούτσια και τα αυτά, φοβάμαι και τα ισόρροπα στο τέλος. Αυτό το πράγμα λέει στην ουσία του ολοκληρωτισμός. Αυτό είναι ολοκληρωτισμός. Και το κάνεις και μόνος σου. Αυτό είναι το φοβερό. Το κάνεις μόνος, δεν το κάνει κάποιος άλλος. Μόνος σου παραδίδεσαι σε αυτό το τρένο. Που λέει και ο Ράμφος ο καημένος, πολύ αγαπητός, να κόψουμε δρόμο. Να κόψουμε δρόμο για ποια κατεύθυνση. Το τρένο που πάει. Είναι σημαντικό να ρωτήσουμε, παρακαλώ, που πάει το τρένο. Είναι σημαντικό. Το τρένο αυτό μπορεί να οδηγεί σε φοβερές καταστάσεις. Μα δεν τα είδαμε τόσες φορές αυτά στην Ευρώπη. Δεν τα είδαμε, δεν γίνανε στα μάτια μας. Δεν τα ζήσαμε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λογικό λοιπόν να πούμε στάσου. Να τρέξω, αλλά να τρέξω με τα ρούχα μου πρώτον. Έτσι, να είμαι στη συνέχεια με αυτό που είμαι. Να έχω δηλαδή ό,τι σωστό και ό,τι όμορφο έκανα, να το πάρω μαζί μου. Δεν είναι. Όχι να μην αλλάξω. Να αλλάξω, αλλά να αλλάξω κρατώντας ό,τι σημαντικό έχω κάνει. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τα πετάξω σκουπίδια. Όλα. Και πάμε και στο μεταπατερικό που λέτε. Νομίζω απάντησα και στο ερώτημα αυτό. Θα μπορούσαμε εξυγχρονίζοντας την παράδοση. Ναι, η παράδοση είναι ζωντανή. Κοιτάξτε, η παράδοση είναι σαν την κονιβήθρα. Στην κονιβήθρα, αν μπει μέσα και μείνει εκεί μέσα, θα σαπίσει. Αν δεν μπει όμως, τελείωσε. Δεν ανήκει, δεν είσαι μέλος τη εκκλησία. Πρέπει να μπει και να βγει όμως. Καταλάβατε, έτσι είναι η παράδοση. Η παράδοση είναι αυτό στο οποίο κανείς βαπτίζει. Έτσι, γιατί η παράδοση είναι οτιδήποτε αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Κάτι ανθρωπολογικά, κάτι θεολογικά. Κάτι οντολογικά δεδομένα, τα οποία άντεξαν στους αιώνες, είναι σημαντικά. Λοιπόν, αυτά τα παίρνεις και τα δουλεύεις παραπέρα. Μπορεί να πάρουν νέες μορφές, βέβαια μπορεί. Βέβαια μπορεί. Τα πάντα μπορούν να γίνουν. Αλλά γίνεται αυτό το πράγμα επειδή ακριβώς είσαι κάποιος ήδη. Έτσι, εγώ είμαι κάποιος αυτή τη στιγμή και ως κάποιος προσέλαβα και την Ορθόδοξη Θεολογία, όταν ήρθε η ώρα της. Καταλαβαίνετε, αν ήταν άδειο το μυαλό μου, δεν θα είχα πρόσληψη, θα είχα κατάληψη. Θα είχα, δεν είναι, πλημμυρίδα. Θα με βούλιαζε ο Ορθοδοξολογίας, θα με έκανε φονταμενταλιστή. Αυτός είναι ο φονταμενταλιστής. Είναι αυτός που δεν υπάρχει μέσα στην παράδοση. Δεν υπάρχει. Όταν υπάρχει μέσα στην παράδοση όμως, η παράδοση είναι ζωντανή, σου μιλάει και της μιλάς. Και πας παραπέρα, δεν είναι παράδοση. Πάτε και τη λέξη, ξεχάστε. Είναι η αλήθεια, ο δρόμος του ανθρώπου και ο δρόμος του Θεού. Λοιπόν, όταν λοιπόν μιλάμε για μεταπατερική θεολογία και δεν καταλαβαίνουμε τι λέμε, γιατί είναι και η λέξη που θα χρησιμοποιήσει, είναι σημαντικό το θέμα. Πώς ακριβώς θα το πεις και τι θα εννοείς. Αν λες μεταπατερική με την έννοια ότι σχετικοποιείς ένα παρελθόν τέτοιο, αυτό είναι μια απόλυτη σχετικοποίηση μετά. Δηλαδή, σαν να λες, τι αποδεικνύει ότι έχω δίκιο. Αν έχω πετάξει τα προηγούμενα, λες. Έτσι. Για να πεις ότι είμαι μεταπλατωνικός. Το πράγμα επίσης σημαίνει ότι ξέρω βαθιά τον Πλάτωνα. Και τον διορθώνω σε κάποια σημεία. Καταλάβατε. Επομένως δεν είμαι μη πλατωνικός. Είμαι μεταπλατωνικός. Το μετα σημαίνει μια διαδρομή μέσα στον Πλάτωνα. Και μετά, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Πες το πώς θέλετε την εύκολη, μεταπατηρική, προπατηρική, αλλά θέλω να έχει συνέχεια με την τέταρτη οικουμενική που λέγαμε πριν, με την έκτη οικουμενική, με τον Μάξιμο, με τον Παλαμά αργότερα, τον οποίο και αυτό δεν καταλαβαίνω σήμερα, γιατί δεν τον διαβάζουν αυτό οι εξελόγοι. Αυτό είναι άλλη ιστορία, βέβαια δεν τη θέσουμε και αυτή σήμερα ίσως, αλλά με τον τρόπο αυτό προχωρήσει και χάνουμε χρόνο πετώντας συνθήματα αντί να δίνουμε λύσεις. Προφανώς δεν έχει κανένα πρόβλημα να δούμε την σαν μεταπαταρχική θεολογία, όχι τον όρο, αλλά το περιεχόμενο που δίνουμε στο. Μπορούμε να το λέμε, ποια πρόθεση να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε. Εγώ θέλω μια ζωντανή πατερική θεολογία σήμερα. Την έχετε να μου τη δώσετε. Αυτή θέλω εγώ. Κάποιοι προσπαθούν και την ονομάσαν μεταπατερική. Λοιπόν, αυτή τη μεταπατερική που αρνείται τη συνέχεια αυτή, εγώ δεν τη λέω πατερική, διότι αν είσαι σε αυτή θα πρέπει να είσαι συνέχεια. Πρέπει να σέβεσαι αυτό το οποίο προηγήθηκε για να κάνεις το επόμενο βήμα. Βήματα, τα υπόλοιπα βήματα είναι άλματα. Από την αρχή στο τέλος και είναι στο κενό άλματα αυτά. Και δεν νομίζω ότι μπορούμε σοβαρά αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουμε σοβαρά. Έτσι. Και η λεγόμενη νεοπατερική σύνθεση, και αυτή είναι σημαντική, και αν έχει δυσκολίες, που όλα τα ανθρώπινα εγχείρηματα έχουν ένα όριο, έλεος πια. Προχώρησε σε συνέχεια με ό,τι γνήσιο υπήρξε. Δεν μπορεί να πει ότι ο Φλωρόφσκι. Ο Φλωρόφσκι είναι μέγας, τι κάνουμε τώρα. Αν σκεφτεί κανείς τι ήταν ο Φλωρόφσκι και τι έδωσε ο άνθρωπος, λοιπόν, ό,τι γνήσιο υπάρχει. Θα είχα μεγάλη μου τιμή να το συνεχίσω αυτό τότε το οτιδήποτε καλό έκανε. Και βέβαια να διορθώσω κάτι το οποίο ο άνθρωπος αυτός με τη μερικότητα που έχουμε όλοι δεν κατάφερε να διατυπώσει. Δεν βλέπω τον όρο. Φοβάμαι ότι αυτοί οι όροι, έτσι, αντί να βοηθούν στην κατάσταση που είμαστε, μάλλον μπερδεύουν τα πράγματα. Έτσι. Και βέβαια δημιουργούν και αντιδράσεις και δημιουργούν, πώς το λένε, λάθος μάχες και είναι μια απώλεια του χρόνου μας, ενώ ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ σημαντικός και δεν είναι και τόσο πολύς όσο νομίζουμε πως έχουμε. Ακριβώς γιατί τα πράγματα είναι όπως είναι σήμερα. Βέβαια όμως κινούνται στα πλαίσια του ανανέωσης και εξυγχρονισμού και όλα αυτά, γι' αυτό ίσως. Ο εξυγχρονισμός. Εμπνεώμενα από αυτό το πνεύμα. Είμαι απολύτως υπέρ και εγώ. Πετώντας αυτά που λέτε οτιδήποτε και προχωρώντας γυμνός. Αυτό είναι ο Λεγκόφ το ονομάζει επιθετικό εξυγχρονισμό. Αλλά υπάρχει και ο ισορροπημένος εξυγχρονισμός. Τα αναφέρετε και στο. Ναι, όπως είναι η Ιαπωνία ή το Ισραήλ, ας πούμε. Ο ισορροπημένος εξυγχρονισμός είναι ο εξυγχρονισμός που προχωρώ ως εγώ. Δεν χάνω ένα κομμάτι, ας πούμε, ή πολλά κομμάτια της ύπαρξής μου, αλλά προχωρώ σε αυτό το οποίο είμαι. Έτσι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι με όλα αυτά τα πράγματα υπάρχει μια πολύ γόνιμη πλευρά, γιατί προβληματιζόμαστε σε ένα επίπεδο που είναι σημαντικό και θα φέρει καρπούς. Υπ' αυτή την έννοια, εγώ είμαι ευγνώμων σε όλους και στο Στέλιο Ράμφο. Είμαι ευγνώμων. Διότι αυτή η παλινοδία, αυτή η παλινοδρόμηση έχει και μια άλλη πλευρά, πιο ανθρώπινη. Είναι η υπόδειξη σε όλους μας ότι δεν είναι εύκολα τα θέματα αυτά. Και ότι ενβυθώ η αλήθεια. Είναι μια ρίση αυτή του Δημοκρίτου. Δηλαδή χρειάζεται υπομονή και δουλειά και να πάμε στο βάθος των πραγμάτων. Έτσι. Και να μην ζητούμε να δώσουμε άμεσα όλες τις λύσεις εδώ και τώρα. Και επίσης να έχουμε και μια αίσθηση των ορίων μας. Διότι τα όρια μας είναι υπαρκτά και τα ιδεονητικά και τα υπαρξιακά. Έτσι. Και να θέλουμε απλώς μια συμβολή να προσφέρουμε. Όχι να κόψουμε την. Μπορεί να στείλει και λίγο χρόνο για τους άλλους. Και να αφήσουμε και χρόνο. Και χώρο. Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να αισθάνεται κανείς, δηλαδή ότι είναι σε μια προοπτική. Η αλήθεια είναι κάτι που μετέχεται. Δεν είναι κάτι που κατέχεται. Λοιπόν, αν μπορέσω εγώ να μετάσχω σε αυτό το πράγμα λίγο, να χαρώ εγώ ίδιος πρώτα. Μετά να χαροποιήσω μερικούς μαθητές και μερικούς φίλους. Έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα είναι σημαντικό και λεγόμενο. Και από εκεί και πέρα, έτσι. Και αν προηγουμένως ήμουν λίγο έτσι κάπως έντονος, είναι ακριβώς γι' αυτό, διότι μερικοί άνθρωποι δίνουν την εντύπωση, με πολύ βίαιο τρόπο, ότι έχουν πώς το λένε, λύσει τα προβλήματα, τελειώσει και μάλιστα πετά στα σκουπίδια πολύ σημαντικά αντικείμενα. Αυτό είναι, γι' αυτό και εγώ μιλάω κάπως έντονα και λέω, συγχωρέστε με, να το δω αυτό το πράγμα. Δηλαδή πετάνε πράγματα τα οποία είναι πολύτιμα, είναι σαν να έχεις ένα, πώς το λένε, ένα κομμάτι βράχο και έχει μέσα ψήγματα χρυσού. 2 λεπτά. Τι θα βάλει στη θέση του. Καταλαβαίνετε. Ενοχλεί ο βράχος. Ενοχλεί ο βράχος, πετάμε λοιπόν και το... ψήγματα πολλά χρυσού. Έτσι. Και επειδή αυτό το πράγμα σήμερα γίνεται επιθετικά και αδιαιρότητα και χωρίς διάλογο και αυτονόητα. Και βλέπετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο μέρος ανθρώπων, ας πούμε, του τύπου, οι οποίοι άνθρωποι δεν έχουν ιδέα από αυτά τα πράγματα. Έτσι. Και τα προάγωρα, τα σερβίρουν τα προάγωρα εν τη αγνία τους. Πότε ήταν σε μια εφημερίδα πάλι σε γιορτή, το Χριστούγεννα, πότε ήταν, είχε αντί για αναφορά στη γιορτή, Χριστούγεννα, Πάσχα, ήταν, έγραφε μια δημοσιογράφος, άγνωστη μου, για τον δοξάζοντας και τιμώντας τον Νίτσε, ο οποίος Νίτσε ανακάλυψε ότι ο χριστιανισμός είναι σκέτη ενοχή. Πρώτον, ο Νίτσε ήξερε τον χριστιανισμό του πατέρα του, που ήταν πάστορας. Ο Νίτσε, όποιοι έχουν διαβάσει Νίτσε από την αρχή ως το τέλος, ξέρουν ότι ο Νίτσε, το μόνο χριστιανισμό που το πολύ γνώρισε, και δεν αναφέρει σήμερα το όνομά του, είναι αυτός του Αγουστίνου ή του Λουθύρου. Δεν ήξερε άλλο. Και εκεί σαφώς υπάρχει μια κουλτούρα ενοχής. Ναι, αλλά η κουλτούρα αυτή της ενοχής υπάρχει στο Μέγαρο Βασίλειο, υπάρχει στο Μάξιμο τον Ομολογητή, υπάρχει η κουλτούρα αυτή της ενοχής στον Γρηγόριο Παλαμά. Απάντηση. Δεν υπάρχει. Επομένως, υπάρχουν χριστιανισμοί. Όμικρον Ιώτα. Λοιπόν, αν διαλέγω ένα χριστιανισμό, π.χ. και του Αρχιμανδρίτου Ευτυχούς, ο μονοψητικός χριστιανισμός, ένας χριστιανισμός είναι και αυτός. Θα τον πέταξε η Εκκλησία έτσι, με τόσο τρόμα στην άκρη. Να πάρω λοιπόν τον μονοψητικό και να λέω, να ο χριστιανισμός σας. Θέλει προσοχή. Το ερώτημα είναι εδώ πώς θα σε εισαγωγικά θα διαλέξει κάποιος πάλι σε εισαγωγικά το σωστό. Η Εκκλησία μας έχει διευκολύνει απείρως. Γι' αυτό έχει σημασία να διαβάζουμε. Αυτά που λέμε, να βλέπουμε. Σας είπα τώρα για τις Οικουμενικές Συνόδους και για τους πατέρες. Αυτοί έχουν δείξει τι χριστιανισμό προτιμούν. Λοιπόν, αυτό το χριστιανισμό που προτιμούν αυτοί, αυτό είναι πολύτιμος λοιπόν και είναι για το μέλλον. Χρονώ ταπεινά. Έτσι. Και δεν έχω δει τίποτα πιστικό που να νερεί αυτό το πράγμα μέχρι στιγμής. Εγώ αυτόν τον χριστιανισμό για τον οποίο μιλώ, τη θεολογία, δεν είδα κανέναν που να την ξέρει και να την αναιρεί μέχρι τώρα. Καταλάβατε τι λέω. Γι' αυτό και είχα πει σε μια τηλεοπτική εκπομπή πριν από καιρό και έκανε εντύπωση ότι εγώ έχω γίνει πιστός απορρίπτοντας αυτά που απέρριψαν αυτοί για να γίνουν άθιοι. Το είχα πει για τον Καστοριάδη. Και είπε ότι ο Καστοριάδης έγινε άθιος απορρίπτοντας αυτά που απέρριψα εγώ για να γίνω πιστός. Δηλαδή από τον χριστιανισμό του Καστοριάδη και εγώ τον απορρίπτω. Τον χριστιανισμό του Νίτσε που τον διαβάζω ακόμα σήμερα και εγώ τον απορρίπτω. Και μου λένε, φίλοι μου, γιατί διαβάζεις Νίτσε. Τώρα θα ξαναδιάβασα τη θέληση για δύναμη ολόκληρη, την αρχή ως το τέλος, 1000 τόσα αυτά. Και μου λέει, καλή τι βρίσκεις. Βρίσκω αυτό που δεν είμαι. Το χριστιανισμό που δεν είμαι. Έχει σημασία λοιπόν να καταλάβουμε γιατί μιλάμε. Ήταν ένας εδώ καθηγητής, κατά πάντα αγαπητός μου, και μιλάει μου πριν έρθω να μιλήσω μαζί σας, έτσι, της ψυχολογίας. Και μου λέει, πάτερ, λέει, όταν λέει, έφτασα σε μια ηλικία, αισθανόμουν υποχρεωμένος από αυτά που άκουγα, να απορρίψω τον χριστιανισμό. Αλλά ο χριστιανισμός που γνώρισα εγώ, της γιαγιάς και του παππού μου και του παπαγγέλη στο χωριό μου, είναι μυρωδάτος, είναι υπέροχος και τον έχω στην καρδιά μου. Καταλαβαίνετε τι λέω. Είναι ένα απλό παράδειγμα το οποίο πρόσφατα συνάντησα σήμερα. Λοιπόν, για ποιο χριστιανισμό μιλάμε. Έτσι. Έχει κάποια σημασία για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Έτσι, το ότι υπάρχει ένας χριστιανισμός λοιπόν, για να γυρίσουμε στα που λέγαμε στην αρχή, που απορρίπτει τη θέληση, απορρίπτει το σώμα και κάνει κουλτούρα ενοχής, βεβαίως και υπάρχει. Και όλα αυτά προέρχονται από την εισαγωγή του πλατωνισμού και του στοικισμού ακρίτως στον χριστιανισμό, ιδίως μέσω του Αγουστίνου. Και μέσω του Ρηγένος πήγε στην Ανατολή να γίνει αυτό, αλλά τον σταμάτησαν τον Ρηγένη κάποιοι πολύ σούπερ έξυπνοι θεολόγοι σαν τον Μάξιμο. Και τον σταμάτησαν τον Ρηγένη. Είχαμε μέσα όλοι γενικοί και εδώ. Τα ίδια θα είχαμε και μόνο αυτά θα είχαμε. Καταλάβατε. Λοιπόν, η θεολογία διαβάζεται με αυτόν τον τρόπο ιστορικά και όχι παίρνοντας κομμάτια και απομονώντας πράγματα, διότι τότε μπορούμε να συκοφαντήσουμε οτιδήποτε. Εγώ θεωρώ ότι ο μαρξισμός έχει πάρα πολλά θετικά πράγματα. Ο φροντισμός κλπ. Το έχω πει πολλές φορές. Λοιπόν, αυτό όμως πώς θα το δούμε, διεκάνοντας κριτικές αναγνώσεις. Έτσι. Να ρωτήσω τώρα, πατέρα Νικόλα, λίγο για τους πατέρες. Ας πούμε, είναι μια ερώτηση. Οι πατέρες τα είπαν όλα, και αν υπάρχει μια γραμματεία χιλιάδων σελίδων, ποιος ισχυρίζεται ότι λέει οι πατέρες είπαν? Δηλαδή, χιλιάδες σελίδες, αν μπορεί εκατομμύρια, ποιος τα έχει διαβάσει όλα και μπορεί να πει, ξέρω, ας πούμε, τι λέει η πατερική γραμματεία? Προφανώς όμως πραγματικά κάποιοι έχουν ασχοληθεί με κάποιους, αλλά πώς παίρνουν το γενικό και βγάζουν? Υπάρχει ένα consensus, ας πούμε, για την πατερική γραμματεία? Η λέξη consensus είναι ένας όρος που έχει χρησιμοποιηθεί και στην Ανατολή, στη Δύση, καταρχάς είναι λατινικός όρος consensus Πάτων, και έχει χρησιμοποιηθεί με άλλους ανάλογους όρους και στους Έλληνες πατέρες, συμφωνία. Λοιπόν, υπάρχουν ορισμένα ζητήματα τα οποία αφορούν τα θεμελιώδη της θεολογίας, στα οποία όντως οι πατέρες είναι σύμφωνοι. Η ενσάρκωση. Τα βασικά χριστολογικά ζητήματα. Έτσι. Τα βασικά τριαδολογικά θέματα. Έτσι. Συγκεκριμένα εκκλησιολογικά ζητήματα. Πολλά άλλα θέματα είναι ανοιχτά. Έτσι. Και δεν μπορεί να είναι αλλιώς. Διότι τα θέματα τα υπόλοιπα είναι εν εξελίξη. Έτσι. Και βεβαίως και οι πατέρες βλέπουμε και σε επιμέρους ζητήματα, όπως είναι αυτά τα οποία περιγράφω, να έχουν κάποιες διαφοροποίησεις και μάλιστα να μην θεωρούν αυτές τις διαφοροποίησεις ούτε παράδοξες, ούτε αναπρόσμενες, ούτε... Λοιπόν, πολλά πράγματα τα οποία τα φιλοσοφούμε, τα δουλεύουμε, έτσι, είναι εν εξελίξη. Υπ' αυτή την έννοια λοιπόν, έτσι, η πατερική δημιουργία είναι κάτι το οποίο συνεχίζεται. Συνεχίζεται και θα προχωρήσει μέχρι ότου υπάρχει, έτσι, η Εκκλησία. Τώρα το πολύ σημαντικό είναι ότι, θέλω να το πω αυτό, δεν μου το ρωτήσατε εμένα, αλλά έχω τον πειρασμό να το πω. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι μια Εκκλησία η οποία δεν γνώριζε τις πηγές της για αιώνες. Όποιος μελετά την ιστορία της Ορθόδοξης Θεολογίας στην περίοδο της Ουροκρατίας, το λέει αυτό καθαρά. Οι Ορθόδοξοι Θεολόγοι υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι μορφώθηκαν ουσιαστικά στη Δύση, διαμορφώθηκαν στη Δύση. Και πήγαιναν στο κολέγιο του Αγίου Αθανασίου στη Ρώμη, ας πούμε, και έκαναν θεολογικές σπουδές, έτσι. Και δεν είχαν καμία επαφή ουσιαστικά με αυτό το οποίο σήμερα κατεξοχήν θεωρούμε ως κύριο κορμό της Ορθόδοξης. Αυτοσυνειδησίες, έτσι. Λοιπόν, ή πήγαιναν αργότερα στη Γερμανία, όταν βγήκε με την άνοδο του Προτεσταντισμού κλπ. Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε ελάχιστους Ορθόδοξους θεολόγους, οι οποίοι να έχουν μια, ας το πούμε, όχι ομολογιακή, διότι αυτή είναι ήδη κατάδια, αλλά μια συνείδηση προέλευσης και μια συνείδηση πραγματικής συνέχειας. Πολύ λίγη είναι αυτή, σε όλη η λογοκρατία. Και πολύ αργότερο, και αργότερα ξεκίνησε αυτό. Δεν μιλάω, ο 19ος αιώνας ήταν ένας αιώνας που πήραν πτυχίο θεολογίας 5 άνθρωποι στην Ελλάδα. Το τι θεολογία ήταν αυτή, ούτε καν σήμερα την ονομάζομαι έτσι. Είναι θεολογία η οποία δεν ήξερε τις πηγές, δεν ήξερε τίποτα, δεν γνώριζε κάτι, έτσι. Είναι πολύ πρόσφατη η ανακάλυψη της πατερικής θεολογίας. Αυτοί οι οποίοι βιάζονται να αποφασίσουν για το μέλλον της, είναι καλό να ξέρουν ότι μιλάμε για ένα προϊόν το οποίο είναι πολύ καινούριο. Είναι καινούριο διότι ουσιαστικά, τι να πω τώρα, διάβασε ξαφνικά ο Σταγηλουάη, ο οποίος ήταν ένας μαθητής του Ανδρούτσου, μετέφρασε Ανδρούτσο, ένα σχολαστικό θεολόγο, δηλαδή κλασικά δυτικό. Να διαβάσει και στη δογματική του Ανδρούτσο και να καταλάβει τι είναι ο Προτεσταντισμός σήμερα, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Ουσιαστικά ήταν, ναι, και όχι μόνο ο Ανδρούτσος, και άλλοι. Λοιπόν, σημαντικοί κατά τα άλλα άνθρωποι, αλλά αυτό ήξεραν. Δεν ήξερε, δεν υπήρχε τίποτε βαθύτερο. Λοιπόν, ο Σταγηλουάη λοιπόν πήγε κάποια στιγμή στο Παρίσι, συνάντησε ένα κείμενο ενός ανθρώπου που λεγόταν Γρηγόριος Παλαμάς, χειρόγραφο, αγιορείτικο. Με τα ελληνικά που ξέρω το διάβασε και έγραψε στα ρουμάνικα το πρώτο βιβλίο για τον Γρηγόριο Παλαμά, που ήταν όμως, επειδή ήταν στα ρουμάνικα, κανένας το διάβασε. Μετά εξεδόθη, στο 19ο αιώνα έχει αρχίσει να εκδίδεται η πατρολογία του Μίνι. Είναι σημαντικό ότι ο Μίνι, που εξέδωσε την ελληνική πατρολογία και μετά εξέδωσε και η λατινική βέβαια, έτσι. εξέδωσε για να μάθουν και αυτοί τι γράφουν οι Έλληνες πατέρες. Και τι στην ευχή η Ορθόδοξη θεολογία. Τι είναι η ελληνική θεολογία, έχει ξεχαστεί αυτό το πράγμα. Και βέβαια γεννήθηκε ένα Σούς Κρετιέν στον Παγκόσμιο, τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία ουσιαστικά εξέδωκε στη σειρά ολόκληρη όλους τους Έλληνες πατέρες με ελληνικές μεταφράσεις. Και αυτοί οι οποίοι το κάνανε αυτό δεν περίμεναν να συναντήσουν αυτό το οποίο τελικά συνάντησαν. Η συνάντηση με τους Έλληνες πατέρες οδήγησε σε μια ολόκληρη αναθεώρηση της μεσαιωνικής δυτικής θεολογίας. Ξαναδιαβάστηκε με άλλο τρόπο Ακινάτης. Ξαναδιαβάστηκε με άλλο τρόπο έτσι, ο Άνσελμος. Αυτά είναι πράγματα που συνεχίζονται σήμερα και επιτρέψτε μου να πω, γνωρίζω προσωπικά αυτούς που τα κάνουν. Έτσι, τώρα ετοιμάζουμε ένα βιβλίο με τους εχθρούς και τους φίλους του Παλαμά σε σχέση με τον Ακινάτη, θα το βγάλουμε όλοι μαζί στο Cambridge University Press. Έτσι. Και συζητούμε το κατά πόσο έχω γράψει εγώ στο δεύτερο βιβλίο, που είναι μετάφραση ενός μέρους αυτών που λέω στα αγγλικά, έτσι, που δείχνω πώς ακριβώς μπορεί να συσχετιστεί ο Ακινάτης με τον Παλαμά. Αυτά ήταν άγνωστα πράγματα με πριν 2 χρόνια. Διότι για τον Παλαμά ακούσαμε για πρώτη φορά από το 1959, από το Φλωρόφσκι που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Και είπε ότι υπάρχει εδώ ο αρχιεπίσκοπος της Θεσσαλονίκης Γρηγόριος, ο Παλαμάς, που είναι μεγάλος θεολόγος. Και άρχισε ο Χρήστος τον εκδίδει και τελευταίος τόμος βγήκε τη δεκαετία του 90. Καταλαβαίνετε γιατί και με σύγχρονα πράγματα μιλάμε. Όταν έγραψα εγώ τη διατριβή μου για τον Νόη Μάξιμο, υπήρχαν ακόμα 1 ή 2 βιβλία στα ελληνικά για τον Μάξιμο, τον Ομολογητή. Σήμερα κάνουμε συνέδριο στην Οξφόρδη και βροντάει ο τόπος από τη βιβλιογραφία του Μαξίμου. Είναι καινούρια πράγματα. Παρακαλώ όλους αυτούς οι οποίοι βιάζουν να τα βάλουν σε παρένθεση, να προσπαθήσουν να τα καταλάβουν πρώτα. Διότι κανείς, με πρώτο το Ράμφο, που τα βάζει στην άκρη δεν τα έχει καταλάβει. Τίποτε σχεδόν. Όταν λέω τίποτε, ένα στο επιλό τίποτε. Δεν τα διάβασαν οι άνθρωποι, δεν καθίσανε κάτω. Λοιπόν, εάν τα διάβασαν, τους προκαλώ αυτή τη στιγμή, ας καθίσουν κάτω και ας πούν τα αντίθετα από αυτά που λέω εγώ με αποδείξεις. Έτσι, για να μιλάμε και σοβαρά. Και για να αρχίσουμε και ένα διάλογο σε αυτόν τον τόπο. Δεν θα αρχίσει ο διάλογος ποτέ, βέβαια, διότι δεν είναι εύκολο για μερικούς ανθρώπους να διαλέγονται. Καταλάβατε τι λέω. Λοιπόν, είναι σημαντικό, λοιπόν, λέει ο Γιούγκ, αφού είμαστε σε συνέδριο ψυχιατρικής εδώ, ότι οι νέες γενιές, οι νέες ιδέες για να ριζώσουν χρειάζονται τουλάχιστον 2 γενιές. Λοιπόν, εγώ είμαι η δεύτερη γενιά από αυτούς που διάβασαν πατέρες. Τώρα θα αρχίσει να ριζώνει κάτι. Να βγάλει και καρπούς. Δεν μιλάμε λοιπόν για μια επιστροφή, αλλά είναι δημιουργική συνέχεια. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως και οι πατέρες δεν κάναν αντιγραφή, συνέχισαν δημιουργικά. Ο Παλαμάς δεν είναι αντιγραφή του Μαξίμου, είναι δημιουργική συνέχεια. Και εν πάση περιπτώσει αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν ξέρω να απαντάω την ερώτησή σας με τον τρόπο αυτόν, αλλά αυτό είναι που έχω να πω με δεδομένο, είναι πολύ σημαντικό και το λέω και στους ξένους φοιτητές μου αυτό, οι οποίοι έρχονται εδώ και κάνουν τον κόπο και μαθαίνουν ελληνικά και κάνουμε μαζί σεμινάρια, κάνουν διδακτορικά και την επίβλεψή μου κλπ. Σου λέω, η πατερική παράδοση σε πολλές γωνιές της είναι ακόμα παρθένα. Δεν έχει διαβαστεί, εσείς ο ίδιος το είπατε. Πότε δεν προλάβαμε να διαβαστεί. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι προλάβαν και το διάβασαν αυτό. Απορία εξέφρασε. Ναι. Απορία εξέφρασε. Ναι. Είναι σαν να λέμε, είναι καθαρά θέμα χρόνου. Χθες τα βγάλαμε. Έτσι, θέλει υπομονή και θέλει εργασία με το πράγμα και βέβαια σε αυτή η εργασία πρέπει να γίνει με ένα αληθινά οικουμενικό πνεύμα, έτσι, όχι με προσκόλληση στο πράγμα. Δεν είναι κανένα, οι πατέρες δεν είναι είδωλα, είναι άνθρωποι με υπαρξιακή σοβαρότητα, αυτό είναι το μόνο. Ούτε έχουν την αλήθεια ολόκληρη, την αλήθεια έχει ο Θεός ολόκληρη. Οι πατέρες δείχνουν προς έναν δρόμο, δεν είναι και προχωρούν εμβίαστα και λάθη κάνανε και άνθρωποι ήταν και απορρίμασαν και γίναν άγιοι και δεν ήταν στην αρχή παντάγιοι. Και είπαν και λάθη και διορθώσαν και λάθη. 2 λεπτά δηλαδή όλο αυτό το ζωντανό πράγμα. Έτσι. Δεν είναι συναρπαστικό και ανθρώπινο. Καταλάβατε. Και προχωρούμε και με οικουμενικό πνεύμα και να δούμε και τι έγινε στη Δύση. Είναι πολύ σημαντικό. Πολύ λίγοι υπάρχουν σήμερα που ξέρουν τι έγινε πράγματι στη Δύση. Και στο θεολογικό χώρο εννοώ. Να προσέχουμε, όχι εύκολες σχηματοποιήσεις. Ο Αγουστίνος έχει το τάδε στραβό, έχει εκείνο το καλό όμως. Ο Ακινάτης έχει εκείνο το στραβό, έχει εκείνο το καλό όμως. Καταλάβατε, με αυτόν τον τρόπο θα χτιστεί μια σοβαρή, νεότερη, ορθόδοξη θεολογία, όχι για ομολογιακούς σκοπούς. Κανέναν δεν ενδιαφέρει, μάλλον δεν με ενδιαφέρει τουλάχιστον. Μια ακόμα ομολογία, έστω η καλύτερη. Έστω να πούμε ότι με ενδιαφέρει όμως ο αρχαίγονος χριστιανισμός. Με ενδιαφέρει η εμπειρία της Χριστιανικής Εκκλησίας. Αυτή η ενιαία βαθιά εμπειρία είναι κάτι που στην Ορθοδοξία έχει δομικά διατηρηθεί, αλλά πρέπει να το ξεσκονίσουμε αυτό, να το φέρουμε στο φως. Εάν δεν είμαστε στην επιφάνεια, δεν ιδεολογικά και φονταμεντιστικά να υποδεικνύουμε, έτσι και να καταρώμεθα δεξιά και αριστερά, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι ένα στίχημα επομένως αυτό. Θα καταφέρουμε. Να δούμε. Να ρωτήσω για τον Άγιο Μάξιμο, μια και τον αγαπάτε και τον έχετε, τον διαβάζετε. Και... να μας αναδείξετε λίγο τη σημασία που το ρωτάει κάποιος φίλος εδώ και την αξία της κατά νου και λόγων φύσης μας. Δηλαδή ταυτίζεται η φυσική δύναμη του λόγου, σε εισαγωγικά, με τη λογική. Όχι, όταν λέει λόγο ο Μάξιμος δεν εννοεί απλά τη λογική. Εννοεί καταρχήν τη θέληση του Θεού. Οι λόγοι των όντων είναι άκτιστα θελήματα. Δεν έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για αυτά όλα σε μια συνάντηση. Είναι ολόκληρη συζήτηση. Ένα επενδυμό απλώς του λέει ταυτίζεται η φυσική δύναμη του λόγου με τη λογική. Εκείνο το οποίο είναι πολύ θετικό στον Άγιο Μάξιμο είναι ότι καθώς όλα τα όντα έχουν από πίσω ακτίστους λόγους του είναι, τα όντα όλα τα όντα είναι θετικές προτάσεις του Θεού. Δεν υπάρχει τίποτα ανάμεσα στα όντα που είναι προς απόρριψη. Όλα είναι θεόπλαστα. Και δεν μπορούμε να κάνουμε ποτέ κανένας είδους ασκητική κολόβωση της φύσεως. Φράση του Μαξίμου. Ασκητική κολόβωση της φύσεως. Καταλάβατε. Οτιδήποτε είναι κατά Θεόν. Και οτιδήποτε και μέσα σε όλα συμβαίνει η ενσάρκωση. Και μέσα σε όλα δηλαδή μπορεί να συμβεί να συναντήσει το Θεό. Γιατί όλα από πίσω τους, η φύση των όντων είναι στην τάξη της χαρίτος. Είναι εν τη χάριτη. Είναι χάρις η φύση. Πώς να το πω. Καταλάβατε. Και γι' αυτό είναι και ελευθερία η φύση. Δηλαδή την προσλαμβάνεις εν χάριτη και με τον τρόπο αυτό, επιστρέφοντας πίσω, σου αναδίδει συνεχώς την ευωδία του Θεού του ίδιου. Η πτώση τι έχει επιφέρει οντολογικά στην ανθρώπινη φύση? Η πτώση για τους Έλληνες πατέρες δεν είναι, σας είπα, μια νομική, πώς το λένε, αλυσβερήση το οποίο δεν πήγε καλά. Κάποιος που είπε να κάνω κάτι, εγώ δεν το έκανα, είμαι κακοπαιδί κλπ. Και κάποιος να πληρώσει τις θέσεις και γεννιέται έτσι και θεωρία της ικανοποίησης της δικαιοσύνης. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι, πώς να το πούμε έτσι, είναι μια, να το προσπαθώ να το δώσω έναν όρο. Δηλαδή σε σχέση με το έργο του... Σήμερα προσπάθησα... Στους Δαιμάτινους Χιτώνες, Παναγιώτη, ναι. Το ρωτάω και με αυτή την αναφορά και μια ερώτηση που έχουμε. Ναι. Πώς εντάξει, το... είναι μια στραβή ορίμαση, ας το πούμε. Ναι. Είναι μια πρόσληψη των πραγμάτων μέσα στη φιλαυτία μου. Νομίζω το λέγαμε πριν. Ναι, ναι. Απλώς το είδα και την ερώτηση. Είναι μια αστοχία υπαρξιακή που ερμηνεύεται με υπαρξιακούς και φιλοσοφικούς όρους. Περισσότερο παρά σε μια. Έτσι. Γι' αυτό και η ενσάρκωση σε εμάς δεν έχει κάποιο νομικό χαρακτήρα. Η ενσάρκωση είναι απλά η πρόταση του Θεού στη δίψα του ανθρώπου. Το τέλος της αναλογίας, το τέλος της συνεργίας, το τέλος της ενώσεως πραγματικά του διαλογικής ενώσεως ανθρώπου και Θεού. Αυτό είναι ο Χριστός. Λοιπόν, τι άλλο έχει. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω λίγο. Για τη διοικητική να ρωτήσω, σε σχέση με το πνεύμα των πατέρων, αυτό που λέγαμε, που είναι ένα σύγχρονο πρόβλημα, προφανώς δεν υπήρχε τότε ή ένα θέμα, αν όχι πρόβλημα. Η νομίζω είναι απλή. Αναζητώντας το πνεύμα των πατέρων, το πνεύμα και όχι το γράμμα, θα κοιτάξουμε να δώσουμε λύσεις σε σύγχρονα προβλήματα με αυτό το ευρύ πνεύμα που είχαν αυτοί οι ίδιοι. Ναι. Αν μπορούμε να το κάνουμε. Και τέλος, μια ερώτηση, τελευταία ερώτηση. Γιατί γίνατε παπάς, πατέρα Νικόλα, και γιατί Ορθόδοξος. Παπάς, Ορθόδοξος δεν θα ήθελα, δεν γνώρισα, η Ορθοδοξία είναι αυτό που με συνεπήρε, αυτό το χριστιανισμό εδώ βαπτίστηκα και, εδώ, και αυτό ανακάλυψα και αυτό βρήκα. Κοιτάξτε, θεολογία... Και γιατί παραμένετε. Γιατί το αγαπώ αυτό που κάνω. Θεολογία είναι αυτό που παθαίνουμε όταν λατρεύουμε το Θεό. Έτσι, η θεολογία δεν είναι μια σειρά ιδεών. Η θεολογία είναι μια μεταστοιχείωση της υπάρξης. Έτσι, γι' αυτό και στην προοπτική της ιεροσύνης, έτσι, συναντούμε τη θεολογία και στην προοπτική των μυστηρίων, στην προοπτική της Θείας Λειτουργίας και της λατρείας, συναντούμε αυτό το μεγάλο πάθημα της υπάρξής μας, να μας κάνει να κελαϊδούμε σαν πουλιά, τόσο ποιητικά, όσο κάνουν οι μεγάλοι θεολόγοι, έτσι, και να ομολογούμε τη δική μας αλλίωση. Αυτή η αλλίωση που μας κάνει να βλέπουμε τον άνθρωπο και τον κόσμο αλλιώς, και να ανοίγουμε την καρδιά μας σε όλα, να ξέρουμε γιατί και σε όλους, και να βρίσκουμε τρόπους να αγαπούμε και να βρίσκουμε τρόπους να γινόμαστε κερμούργοι, αυτό είναι η θεολογία τελικά. Και επειδή ρωτήσατε προηγουμένως για τους πατέρες, να σε αυτό συμφωνούν οι πατέρες. Για όλους η θεολογία, όσοι είναι πατέρες της Εκκλησίας, είναι αυτό το μεθύσι. Ένα είδος μυθισιού, το οποίο είναι νυφάλιο και εξωτερικά δεν αποκαλύπτει πάντα τη λαμπρότητά του. Παρά τα αυτά όμως, αυτό είναι που στο βάθος μας συνέχει. Να ζούμε δηλαδή στο ρυθμό μια ζωή που δεν είναι δική μας και είναι παθιά δική μας ταυτόχρονα. Είναι η ζωή του Θεού μέσα μας. Και αυτό είναι τελικά ένα γεγονός λατρείας. Η θεολογία στη λατρεία καταλήγει. Και από εκεί ξανατροφοδοτείται. Έτσι. Επομένως, δεν νομίζω ότι είναι παράξενο ότι ένας άνθρωπος που αγαπάει τη θεολογία μπαίνει στον χώρο αυτό έτσι, λίγο ή πολύ με τον τρόπο. Την ερώτηση πιο πολύ την έκανα για το αναφερόμενο στο ταραγμένο, εισαγωγικά παρελθόν σας. Όχι, αυτό είναι το πέραν από τη ψυχολογία. Αν είναι τώρα ταραγμένο ένα παρελθόν, ζητάει ένα γαλήνιο παρόν, αλλά με την έννοια να σώζεται ο πνευματικός λόγος της ταραχής, δηλαδή να σώζεται η πνευματική της αξία. Δηλαδή η ανησυχία αυτή να μεταφερθεί ως καλή ανησυχία στο μέλλον με την μορφή πλέον αυτών των άλλων διαστάσεων που έχει τη λογική που μας προσφέρει. Ο καλύτερος επίλογος ήταν αυτός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο και για τη συνέντευξη. Και ελπίζουμε να τα ξαναπούμε με την επόμενη έλευσή σας στην Αθήνα. Και εγώ ευχαριστώ. Κοιτάξτε, η παράδοση είναι σαν την κολυμβήθρα. Στην κολυμβήθρα, αν μπει μέσα και μείνει εκεί μέσα, θα σαπίσει. Αν δεν μπει όμως, τελείωσε. Δεν ανήκεις, δεν είσαι μέλος της Εκκλησίας. Πρέπει να μπει και να βγεις όμως.